Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 10 Απριλίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Οι αναμενόμενες εδώ και καιρό προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Ηπείρου για δύο σημαντικά έργα για την περιοχή. Αυτή η σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την πόλη της Πρέβεζας από την Καμπίν μέχρι την γέφυρα Καλογύρου. Αλλά και το οδικό δίκτυο από την γέφυρα της Πλάκας μέχρι τα Πράματα βρίσκονται πλέον στα χέρια της Περιφερειακής Αρχής. Ήδη μάλιστα έλαβαν και την σχετική έγκριση το μεσημέρι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία γνωμοδότησε θετικά και για τον αγωγό φυσικού αερίου Ποσειδών. Είπα όλοι αναμενόμενες εδώ και καιρό προγραμματικές συμβάσεις που θα υπογράψει η Περιφέρεια Ηπείρου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για δύο νέα μεγάλα οδικά έργα έφτασαν πλέον στην Περιφέρεια Ηπείρου και ήδη έχουν λάβει την έγκριση κατά την σημερινή συνεδρίαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Πρόκειται για την κατασκευή του τμήματος παράκαμψης Φιλιππιάδας για την σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, Καμπή Γέφυρα Καλογύρου, για την οποία υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, ενώ η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά την κατασκευή του οδικού τμήματος από γέφυρα Πλάκας μέχρι τα Πράματα. Στην θετική αυτή εξέλιξη αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τατιάνα Καλογιάννη. Η πρώτη έχει να κάνει μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Υπουργείου Υποδομών, Γενικής Γραμματείας, για το γεφύρι της Πλάκας Πράματα. Και το ποσό είναι 8.080.000 με φιλιά χρήματα που θα δοθούν από το Υπουργείο. Το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό, είναι μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του αρμόδιου Υπουργείου για την κατασκευή επί της Ιόνιας Οδού κόμφος Καμπής αυτή τη στιγμή μέχρι Πρέβεζα. Είναι η μελέτη που έχει και που πραγματικά τόσα χρόνια προσπαθούμε να πιέσουμε το Υπουργείο να ολοκληρώσει τις μελέτες για να τις σώσει. Εμείς έχουμε τα χρήματα στο ΠΕΤ μας. Ναι, μπορεί να είναι και 40% από τις εκπτώσεις. Αναμένουμε στον ίδιο άξονα την ένταξη της Βογιάνου Γεννηματά και της παράκαμψης Νικοπόλεως, προκειμένου να δούμε τι εκπτώσεις θα έχουμε. Έτσι όμως όπως θα υπολογίζουμε όπως πάνε οι εκπτώσεις, θα έχουμε τις τάξεις των 40 εκατομμυρίων. Θα έχουμε τις τάξεις των 40 εκατομμυρίων. Γιατί ζητάει το Υπουργείο να πάρει την απόφαση σήμερα της προγραμματικής σύμβασης. Εννέα χρόνια που είμαι από τη θέση της Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ιαννίνου, αναπτυξιακού προγραμματισμού περιβάλλοντος και υποδομών, έχω την αλλεπάλληλα ελληνογραφία με το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άξονας αυτός. Κόμβος Καμπής επί της Ιόνιας, Πρέβεζα. Ωραία, θα δείτε ότι αύριο ο κόμβος θα γίνει. Αύριο θα γράφουν όλες τις μέρες, ο κόμβος αυτός θα γίνει. Μα καταρχάς κύριε Σάκα, γνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος και δεν μπορείτε να λέτε τώρα προεκλογικά τέτοια πυροτεχνήματα. Μισό λεπτό. Πόσες φορές έχετε, κύριε Ζάκα, σας μιλάω, σας απευθύνω τον λόγο. Πόσες φορές έχετε ακούσει από μένα ότι έχουμε διαθέσιμα και προγραμματισμένα στο ΠΕΠ Ηπείρου αυτά τα χρήματα για αυτό τον άξονα. Γιατί ήρθε εκτός ημερησίας, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό. Να το έχετε πώς. Και δεν υπάρχει ούτε καν εδώ. Εκτός ημερησίας, διάλεξε αυτό, μας πειράζει δηλαδή. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν λέτε που το Υπουργείο το έστειλε και τελικά πρέπει να κάνουμε την προγραμματική. Αυτό περιμέναμε τόσα χρόνια. Να μας στείλουν να προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής. Τόσο απλό. Το Σεπτέμβριο, το αρμόδιο Υπουργείο του κ. Σπίτσης έκανε ανακοίνωση για αυτό. Γιατί δεν πήγε ο τύπος. Τότε θορυβηθήκαν όλοι και ψαχνόμασταν όλοι. Πώς δεν έχει ενημερωθεί η Περιφερειακή Αρχή που έχει κάνει αυτά την αλλεπάλληλη ενημερωθεί κλπ. Λοιπόν, τώρα ήρθε στα θέματα, τώρα το εισήγαγε και εγώ. Είναι τόσο απλό. Να σημειωθεί, σύμφωνα και με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ότι η βελτίωση αποκατάσταση της οδού παράκαμψη Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της καμπής της Ιόνιας οδού θα έχει προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με βάση και την απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης μαζί με δύο ακόμη σημαντικά έργα για την περιφέρεια Ηπείρου και μετά από σχετικά αιτήματα της περιφέρειας. Το έργο της βελτίωσης της αποκατάστασης του Οθωμανικού Τεμένου Σιμαρέτη Σάρτας με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και την βελτίωση ασφαλτόστοσης του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας Ευρυτανίας, τμήμα Αστροχώρη, Μεγαλόχαρη, Δήμου Τετραφυλίας, τη δεύτερη φάση. Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο του χερσαίου τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Ποσειδών, Κύπρη Εύρου, Φλωροβούνηθες Πρωτείας, Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι των μελετητών έδωσαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν, ενώ τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Βασίλης Πύρου, αναπτύσσοντας τις θέσεις του Δήμου και τις αντιρρήσεις που υπάρχουν αναφορικά με την χάραξη του συγκεκριμένου έργου. Ένα θέμα για το οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας και έχουμε και υποβάλει και τις ανησυχίες μας, έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας από το Φλεβάρι του 2018 με την απόφαση, την αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επισημέναμε το πρόβλημα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου μέσα από την περιοχή του Ζαγορίου. Και αργότερα, τον Φλεβάρι του 2019, επανήλθαμε επί της οριστικής, τέλος πάντων, πρότασης που υπάρχει από την μελετήτρια εταιρεία. Και εδώ εκφράσαμε μια μερική ικανοποίηση για το γεγονός ότι κάποια ζητήματα που θέσαμε λήφθηκαν υπόψη, αλλά δεν λήφθηκε υπόψη το βασικό θέμα που έχει να κάνει με τη διέλευση του αγού μέσα από μια προστατευόμενη περιοχή, από περιοχές Natura, κοντά σε οικισμούς, δίπλα από σπίτια, κοντά σε παραδοσιακά γεφύρια. Και εμείς προτείναμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η χάραξη. Πρέπει να υπάρχει άλλη πρόταση χάραξης του αγωγού, χωρίς βέβαια να είμαστε αντίθετοι με την αναγκαιότητα κατασκευής ενός τέτοιου μεγάλου εθνικού έργου. Φοβάμαι πολύ πως κάποια πράγματα δεν δίνεται σε κάποια πράγματα η σημασία που θα έπρεπε να δοθεί. Θεωρώ ότι θα είναι καταστροφικό όταν, για παράδειγμα, μια περιοχή η οποία είναι δασοσκεπής, όταν έχει δάση προστατευόμενα, όπως είναι στην περιοχή του Γρεβεντιού, που είναι και ιερό δάσος και έχει μάλιστα συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Δεν μπορείς εκεί πέρα να λες ότι θα περάσω έναν αγωγό ο οποίος θα δημιουργήσει έτσι και αλλιώς περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα μου πείτε, αν περάσει κάπου αλλού, δεν θα δημιουργήσει ζητήματα. Ναι, και εκεί θα δημιουργήσει ζητήματα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλες περιοχές στις οποίες έτσι κι αλλιώς έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον από μεγάλα έργα, όπως είναι η διέλευση της Εγνατίας κλπ. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά θα μπορούσε να περάσει και ο αγωγός για να έχουμε το λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος. Δύο νέα πρόσωπα έχει από σήμερα το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τις παρετήσεις της Αντιπροέδρου Τζέννη Σταπρατζή και του Γραμματέα Δημήτρη Χαμπίπη. Τις θέσεις τους καταλαμβάνουν μετά από σημερινή εκλογική διαδικασία ο Σπύρος Πάικας ως Αντιπρόεδρος και ο Γιάννης Ντάλλας ως Γραμματέας και οι δύο εκλεγμένοι με την παράταξη Πύρος Ανατροπής. Φιλοδοξώντας να είναι ο Περιφερειάρχης όλων των υπηρετών, των μεγάλων έργων της ανάπτυξης και της εργασίας, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου και επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου, Σπύρος Ριζόπουλος, παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα του συνδυασμού του για την διακυβέρνηση της Ηπείρου στην επόμενη τετραετία. Ο κύριος Ριζόπουλος ανέπτυξε όλους τους άξονες και τις πτυχές της πρότασης δέσμευσης που, όπως είπε, θα αλλάξει την Ήπειρο. Όπως εξήγησε, η νέα αντίληψη της περιφερειακότητας θα υλοποιηθεί μέσα από 5 κεντρικούς άξονες πολιτικής για την Ήπειρο. Ο πρώτος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Η καταπολέμηση της ανεργίας, πέραν της διαμόρφωσης συγκεκριμένων πλαισίων, για να μπορέσεις να υποδεχτείς καταρχήν τη διαδικασία της καταγραφής, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα ενεργειών που οδηγούν εκεί. Το ζητούμενο είναι, στα πλαίσια της περιφερειακότητας και της αντίληψης της αλυσίδας αυτής που προτάσει η περιφερειακότητα, να μπορέσει αυτή η αλυσίδα να κλειδώσει όσο πιο νωρίς για να αρχίσει να φαίνεται άμεσα στους δείκτες της ανεργίας. Ο δεύτερος άξονας είναι τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός. Καταλαβαίνετε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε την πρωτογενή παραγωγή, είτε τον τουρίστα, είτε τον επενδυτή, τον αντιλαμβάνομαι ως επισκέπτη ή καταναλωτή. Συνεπώς, όταν αντιλαμβάνεσαι
τον ενδιαφερόμενο έτσι, υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσεις. Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη για το τεχνικό λάθος. Θα δούμε τις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου του κυρίου Ριζόπουλου λίγο αργότερα. Πάμε σε αυτό το σημείο, να δούμε τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή των νέων μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νέος Αντιπρόεδρος και νέος Γραμματέας εξελέγησαν κατά τη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συγκεκριμένα στη θέση της κυρίας Πολυξένης Κίλια Ταπρατζή, που υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της από το αξίωμα της Αντιπροέδρου, εξελέγει ο Σπύρος Πάικας, ενώ στη θέση του Δημήτρη Χαμπίπη, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη με την οποία είχε εκλεγεί Περιφερειακός Σύμβουλος, νέος Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει ο Ιωάννης Ντάλλας. Η κυρία Ταπρατζή καθώς και ο κύριος Χαμπίμπης με τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκαν από την θέση του Αντιπροέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα. Ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας, από την οποία απήχαν οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπήρωση και Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο. Ο καθένας λοιπόν από εμάς που ορίζουμε τον εαυτό μας στην κρίση των συμπολιτών μας, πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα και την αυτοτέλεια του χώρου που συναποφασίζουμε να υπηρετήσουμε. Έτσι, για μένα είναι κορυφαία υποχρέωση ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας, αλλά και σεβασμού στους συναδέλφους μας, να επιλέγουμε συλλογικά χώρο ενασχόλησης και εκλεγμένης διοίκησης στα κοινά. Πιστεί λοιπόν σε αυτή την αντίληψη, παρετούμε από τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και του Περιφερειακού Συμβούλου, έτσι ώστε αναπόσπαστα να αφιερωθώ σε αυτό που με τους συμπολίτες μου του Δήμου μας συστρατευτήκαμε, αλλά και το έλλειμμα να μην έχει ο κόσμος που μας εμπιστεύτηκε στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, καθώς και οι σοβαρές υποχρεώσεις υπάρχουν ακόμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου τους συναδέλφους μου, τόσο της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης, που για δύο συνεχείς θητείες και με συνολική αποδοχή με εκλέξατε αντιπρόεδρο, μα περισσότερο για τη συνεργασία σας, όπως επιβάλλει η λαϊκή εντολή αλλά και η συνείδηση όλων μας. Γη νέο γραμματέα, λόγω ανεξαρτητοποίησης του παρόντος. Το υποφαινόμενο. Και πολύ λυπάμαι, θα ήθελα να πω ότι απασχολώ το σώμα με μια τέτοια διαδικασία, όμως αυτή είναι υποχρεωτική από τον νόμο καταρχήν και κατά δεύτερον πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Ωραία, παιδιά, εντάξει, με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση που έγινε από όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων να μην αλλάξει η σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να παραμείνω. Αλλά όμως ο νόμος είναι σαφής ότι πρέπει να γίνει αλλαγή Προεδρείου, γιατί δεν προβλέπεται παρουσία του Προεδρείου ανεξάρτητου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς, και επειδή το Προεδρείο, έχουμε πει και άλλη φορά, δεν έχει ένα συλλογικό χαρακτήρα, αντιπρόεδρος, γραμματέας, η διαδικασία έχει αποδείξει ότι δεν πες καρό. Ο γραμματέας φουνάζει τις απουσίες. Ο αντιπρόεδρος, αν λείψει ο πρόεδρος. Καλά. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Επιλογής. Ενιαία. Και ούτε δεχόμαστε να πούμε σε ένα τέτοιο Προεδρείο. Στη συνέχεια, μετά από ερώτηση του Γιώργου Ζάψα, επικεφαλής της παράταξης Συμμαχία Ηπειρωτών, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο νέο ΕΣΠΑ και την ετοιμασία που γίνεται αυτό το διάστημα. Σε ποιο στάδιο είναι, πώς θα γίνει ο σχεδιασμός, αν θα υπάρξει διαπαραταξιακή επιτροπή, πολιτική επιτροπή εννοείται, για την παρακολούθηση, πώς θα ενημερώνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν είχαμε μια, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δεν είμαστε και τόσο ευχαριστημένοι. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα. Και ένα τελευταίο, κύριε Περιφερειάρχη, ποια εμβληματικά έργα έχετε αυτή τη στιγμή? Δεν έχει βγει σε ποιους τομείς ακριβώς θα πέσει το βάρος στο νέο ΕΣΠΑ το 2022, θα είναι μέχρι, βάλτε και μια πενταετία. Η εγκύκλιος που ήρθε λέει ότι σε διάφορα έργα να προτείνουν οι φορείς μελέτες να υπάρχουν. Δεν λένε επί της ουσίας αν θα είναι όπως τώρα λένε περιβάλλον, καινοτομία και επιχειρηματικότητα κλπ. Αυτά θα τα βάλουμε στο απότερο μέλλον.
Καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια ετοιμασία, οι υπηρεσίες έστειλαν σε όλους τους φορείς να δούμε τι θέλουν, τι δεν θέλουν, τι έχουν εκκρεμότητες και τι θα μπορέσει το Υπουργείο να μας δώσει για μελέτες, όχι για έργα. Αυτό είναι σε άλλη φάση και θα μπουν στην αρχή από κρατικούς πόρους, δεν θα μπουν από συγχρηματοδοτούμενα. Και αν κάποια από αυτά θα ταιριάξουν με το πρόγραμμα που θα προταθεί, γιατί στις υποδομές πρέπει να ξέρετε ότι σιγά σιγά τις χαιρετάμε από πλευράς των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών. Αυτά ήταν κάποτε πακέτο Ντελόρ και λοιπά. Να ξεχάσουμε την έννοια του έργου που ξέραμε μέχρι σήμερα, θα είναι περισσότερο σε άλλους τομείς. Παράδειγμα, σε αυτήν την περίοδο τα έργα που μπήκαν τα περισσότερα ήταν για έργα περιβάλλοντος. Τέλος, κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα του εργοστασίου της ΒΙΚΙ και των 190 απολυμένων και απλήρωτων εργαζομένων του εργοστασίου. Θέμα το οποίο έφερε προς συζήτηση ο Νίκος Ζήκος με τον Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρο Καχρημάνη να τονίζει πως η Περιφέρεια Ήπειρου για αυτό το θέμα δεν μπορεί να δώσει καμία λύση παρά μόνο η κυβέρνηση. Στη ΒΙΚΙ που έχει το εργοστάσιο στη γέφυρα Καλογύρου και κοντά, έχει κλείσει και έχουν απολυθεί 120 εργαζόμενοι που δούλευαν στην παραγωγή και άλλοι 70 που δούλευαν στην εμπορία και διακίνηση των προϊόντων στη Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Άρα είναι 190 άτομα τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο. Ήδη οι επιχειρηματίες έχουν και άλλες, έχουν ανοίξει άλλες εταιρείες, έχουν μεταφέρει ποσά προς εκείνη την κατεύθυνση, δουλεύουν κανονικά, περνάνε καλά, αλλά οι εργαζόμενοι έχουν μείνει απλήρωτοι. Το εργοστάσιο είναι έτοιμο για λειτουργία. Έστειλα εγγράφος και έγκαιρα προς τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πρόεδρο έγγραφο και προς τους επικεφαλείς των παρατάξεων να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε τι θα κάνει. Γιατί πέραν από τους εργαζόμενους είναι και ένας τομέας ζωτικός για την περιοχή τη δική μας. Εμείς κύριοι τρέχουμε αυτά που μπορούμε. Αυτά που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τα τρέξουμε. Δεν είμαστε επί παντός επιστητού εδώ πέρα. Για να πούμε αλήθειες μεταξύ μας. Αυτά που μου λέτε εσείς, πήγαμε για τη Spider 10 φορές. Πήγαμε να πάρουμε και το κτίριο και βρέθηκαν μαϊμούδες από πίσω και λέγαν διάφορα που μας δημιούργησαν τεράστια θέματα χωρίς να υπάρχουν. Το πήρε ο ιδιώτης, το οποίο ήταν χρήσιμο για αυτόν αλλά και για μας. Και εγώ στην προσπάθεια που μας λέγατε ανακατευτείτε, εμείς συνεχίσαμε και σας ακολουθήσαμε. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι δήθεν λέγανε ότι εμείς είχαμε κάνει πλακάκια για να πάρουμε ένα κτίριο τζάμπα. Το πήραν άλλοι όμως. Εγώ δεν μπορώ να αναλάβω τέτοιες δεσμεύσεις. Ούτε είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα της κυβέρνησης να το κοιτάξει. Εγώ ενδιαφέρθηκα να μην περάσει αυτή τη διαδικασία η ΒΙΚΙ και να λειτουργεί, γιατί ήταν μια πολύ καλή επιχείρηση όπως ήταν και η Spider και άλλες, αλλά δυστυχώς άλλες οι βολές η δικιά μας και άλλες οι βολές αυτών των ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν τις καταστάσεις στα άκρα. Τι να βγει από αυτό, να μας πείτε να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε, αυτό που κάνουμε πάντα το κάνουμε, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση, γιατί πήγαμε προτού να κλείσει η επιχείρηση. Αυτά τα θέματα πραγματικά είναι πολύ σοβαρά και απασχολούν κυρίως την κυβέρνηση και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είπε και ο κ. Περιφερειάρχης. Ο καθένας μας νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτά και με τον τρόπο που μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, γιατί δεν εξαρτάται μας. Απλώς την επιρροή μας μπορούμε να ασκήσουμε. Αλλά όμως θα απαντούσω στον κύριο Ζήκο, ο οποίος θέτει θέματα εδώ, την άμεση καταβολή των δουλευμένων, να πούμε ναι με ποιον τρόπο μπορεί να πιεστεί και να γίνει, γιατί είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Εγώ δεν βλέπω νομικά δηλαδή πώς κάποιος μπορεί να παρέμβει σε αυτό πέρα από τη θερμή μας συμπαράσταση προς τους εργαζόμενους. Μακάρι να μπορούσαμε και να κάναμε εθνικοποίηση και κρατικοποίηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, αλλά ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση για το τι συνέβη στη ΒΙΚΙ. Ποτέ το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν συζήτησε το θέμα. Είναι μια ευκαιρία η πρόταση που κάνει τώρα ο συνάδελφος Ζήκος για κουβέντα, αλλά και πάλι η εισήγησή του από τα 5 σημεία, στο πρώτο μπορείς αμέσως να συμφωνήσεις. Αλλά συμφωνείς
Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο σε ξένη τσέπη. Λέμε άμεση καταβολή των δουλευμένων. Τώρα, τώρα. Ποιος θα πληρώσει? Λοιπόν, εγώ προτείνω να δεχθεί ο συνάδελφος να πάει στην επόμενη συνεδρία, να έρθουν εκπρόσωποι των εργαζομένων εδώ, να μας πούν τι έγινε μέχρι σήμερα. Και ένα ερώτημα που με απασχολεί είναι τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν είμαστε για το φαίνεστε. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία πιστεύουμε ότι θα έρθει από τους ίδιους τους εργαζόμενους, αν οργανώσουν την πάλη. Αν είχαν καθαρό τι θέλουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει στο ερώτημα, πρέπει να ασχολείται το Περιφερειακό Συμβούλιο με τέτοια ζητήματα? Εμείς λέμε ναι. Γιατί αφορά μία μεγάλη ομάδα εργαζομένων που χάνει το ψωμί της. Έχουμε θέση γιατί κλείνουν τα εργοστάσια. Έχουμε. Δεν τα κλείνει το πάμε πάντως. Γιατί παρόλο που το πάμε και τα σωματεία του εργατικού κέντρου και το ίδιο το εργατικό κέντρο ήταν απ' έξω και προέτρεπαν για οργάνωση της πάλης, το σωματείο δεν άκουγε πολλές φορές. Και τα εργοστάσια τα κλείνει ο ανταγωνισμός και αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Και θα μείνουμε στην περιφέρεια Ηπείρου, στον δρόμο λοιπόν προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Πολλά νέα πρόσωπα σε αυτή την μάχη, πολλά νέα πρόσωπα σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς θα μείνουμε στην παράταξη που σήμερα έχει τα ενία, και σήμερα και την προηγούμενη θητεία, τα ενία της περιφέρειας Ηπείρου. Μαζί μου λοιπόν στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα, η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου, η κυρία Αγνή Νάκου. Έτσι, για να αρχίσουμε να γνωρίζουμε σιγά σιγά και νέα πρόσωπα, να μάθουμε γιατί θέλουν να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κυρία Νάκου, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Κυρία Σταύρου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτη φορά η ενασχόλησή σας με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι? Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, γιατί τώρα? Γιατί τώρα? Και γιατί όχι τις προηγούμενες φορές? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια συνειδητή επιλογή για μένα η συμμετοχή μου στις εκλογές αυτές. Και μια ευκαιρία να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ με τον τρόπο μου τον τόπο και τους ανθρώπους της. Η Ήπειρος είναι μια περιοχή που έχει πολλές δυνατότητες και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να αναδείξουμε τον τόπο μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ηπειρωτών. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά όλοι μας και να μην είμαστε κριτές εκ του απλή ασφαλούς. Θεατές και κριτές. Και κριτές, ναι, και θεατές εκ του ασφαλούς των προβλημάτων. Αλλά να δίνουμε λύση με την ενεργό μας συμμετοχή στα κοινά. Η αλήθεια είναι, κυρία Νάκου, ότι πολλές φορές, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, πολλές φορές συνηθίζουμε να κάνουμε κριτική από την πολυθρόνα μας και από τον καναπέ μας, χωρίς όμως να παίρνουμε ποτέ την απόφαση τελικά να κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς και που κάνουν πολλοί άλλοι πλέον άνθρωποι, το να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά. Γιατί νομίζω ότι όλοι, και αυτός είναι και ο δικός σας στόχος, αυτός της προσφοράς στον τόπο. Στον τόπο που διαμένετε εσείς, η οικογένειά σας, όπου εργάζεστε επαγγελματικά, όπου δραστηριοποιείτε, που θα συνεχίσετε να ζείτε τα επόμενα χρόνια. Ναι. Υποψήφια λοιπόν με την παράταξη αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου, με τον σημερινό Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέκο Καχρημάνη. Εδώ γιατί? Γιατί με αυτή την παράταξη, γιατί με τον Αλέκο Καχρημάνη? Θα έλεγα μόνο με τον κύριο Καχρημάνη. Τον γνωρίζω περισσότερο από 20 χρόνια. Τον γνώρισα ως δήμαρχο Μετσόβου, στη συνέχεια ως νομάρχη και τώρα ως περιφερειάρχη. Θαυμάζω τόσο το έργο του και τόσο την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος απλός, προσιτός. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο γραφείο του άνετα, γιατί η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή για όλους. Ο ίδιος μπορεί να δώσει λύσεις στα πλαίσια βέβαια των αρμοδιοτήτων του στα προβλήματα του απλού πολίτη. Έχει γνώση τόσο της περιοχής της Ηπείρου όσο και των ανθρώπων της Ηπείρου. Μπορεί κανείς να τον συναντήσει και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Ηπείρου. Και είναι γνώστης των πάντων όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση των ανθρώπων και του τόπου.
Γι' αυτό. Επομένως, η επιλογή μου είναι μόνο με τον κύριο Καχρημάνη. Σαφώς φαντάζομαι όμως ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων αυτός που σας έκανε να πάρετε την τελική απόφαση. Γιατί σαφώς σας έγινε η πρόταση από τον κύριο Καχρημάνη. Φαντάζομαι όμως μέτρησαν διάφορα πράγματα στο να πάρετε την τελική απόφαση. Και είναι ο συνδυασμός του ανθρώπου ενδεχομένως, του επικεφαλής αυτής της παράταξης, σε συνδυασμό φαντάζομαι και με το έργο που θεωρείτε ότι έχει επιδείξει. Όλα αυτά τα χρόνια η σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Πάντα σε συνδυασμό. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το έργο που έχει παραχθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά από τα έργα. Όταν δηλαδή οι άλλοι νομοί ακόμη ψάχνουν να βρουν λύσεις και τρόπους στο τι θα κάνουν τα απορρίμματα, για παράδειγμα. Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν κλείσει χωματερές, έχουν αποκατασταθεί και έχει δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Έχει μηδέν πρόστιμα όσον αφορά τις χωματερές, η μοναδική περιφέρεια. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το έργο της πολιτικής προστασίας, που είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Την χρηματοδότηση διαφόρων έργων, τόσο στους δήμους, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, όλης της Ηπείρου. Την απορρόφηση προγραμμάτων και έργων μέσω ΕΣΠΑ. Την τουριστική προβολή της Ηπείρου, πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό και πρόσφατα στη τελευταία έκθεση που έγινε στη Σιγκαπούρη, που μέσω των εκθέσεων αυτών προβάλλεται τόσο η ομορφιά της Ηπείρου, τα αξιοθέατα, ο τόπος μας, όσο και τα τοπικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό στο να έχει εξωστρέφεια και αυτό συμβαίνει, αυτό γίνεται. Οπότε είναι ένα γεγονός που είναι καθημερινό, όλοι μπορούν να το αντιληφθούν και να καταλάβουν το έργο που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Έχετε καταλάβει, έχετε κατανοήσει ενδεχομένως ή έχετε αντιληφθεί ποιο μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας σε όλα αυτά που αναφέρετε εσείς από πλευράς του κύριου Καχρημάνη, ο οποίος αδιαφεσβήτητα είναι ένας αυτοδιοικητικός με μακρά πορεία και με μια συνεχόμενη και εξελισσόμενη συνεχώς πορεία. Αναφέρετε κι εσείς από δήμαρχος Μετσόβου, σενομάρχης, αιρετός περιφερειάρχης. Πού τα αποδίδετε όλα αυτά? Είναι μόνο το θέμα του ανθρώπου, είναι θέμα και ενδεχομένως τρόπο που δουλεύει ο καθένας? Είναι, νομίζω, ένα συνδυασμός όλων αυτών. Είναι ο χαρακτήρας του κυρίου Καχρημάνη, το πώς δουλεύει. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κάθεται πίσω από το γραφείο, στην καρέκλα του και δίνει εντολές. Συμμετέχει ενεργά. Πηγαίνει ο ίδιος στον τόπο του προβλήματος. Είτε ένα πρόβλημα που θα προκύψει έκτακτα από ένα καιρικό φαινόμενο, είτε ένα πρόβλημα, μια μελέτη, ένα έργο που πρόκειται να γίνει. Πηγαίνει ο ίδιος, έχει άμεση γνώση. Γνωρίζει τους ανθρώπους. Έχει άμεση επαφή με τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις και να έχεις τη γενικότερη άποψη και να γνωρίζεις το πλαίσιο όλων αυτών των οποίων υγείσαι. Και βέβαια οι συνεργάτες του. Γιατί σίγουρα δεν γίνεται ένας άνθρωπος μόνο. Έχει και συνεργάτες που είναι πολύ δημιουργικοί και είναι επί το έργο. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Πάντως αυτό που αναφέρετε κι εσείς είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πολλές φορές έχει επικριθεί κυρίως από τους πολιτικούς του αντιπάλους στο τελευταίο χρονικό διάστημα, το ότι δηλαδή η πόρτα είναι ανοιχτή και ότι προσπαθεί να λύσει προβλήματα ακόμη και καθημερινότητας, είναι κάτι για το οποίο επικρίνεται. Τελικά όμως, μάλλον φαίνεται ότι είναι αυτό που μετράει και στον κάθε έναν πολίτη. Γιατί σίγουρα υπάρχει το όραμα για κάτι μεγάλο στην Ήπειρο, αλλά ο κάθε πολίτης, ο κάθε κάτοικος και στο παραμικρό χωριό, αυτό που θέλει είναι μάλλον τα πιο απλά, πιο καθημερινά. Αυτά που άπτονται της καθημερινότητας. Και ο καθένας μπορεί να βρει λύση και σε ένα μικρό πρόβλημα που διαφορετικά δεν θα έβρισκε, δεν θα του δίνανε σημασία. Όμως ο Περιφερειάρχης προσπαθεί και δίνει λύσεις στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του σε όλα τα προβλήματα. Είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα. Είναι κοντά στους πολίτες. Αυτό είναι πολύ βασικό για κάποιον που ηγείται μιας τέτοιας παράταξης και μιας τέτοιας γενικότερης διαδικασίας. Η Αγνή Νάκου, λοιπόν, πού θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει αύριο, την επομένη των εκλογών, εφόσον εκλεγεί
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι για εσάς πλέον με βάση τον Κλισθένη θα ξέρετε από την πρώτη Κυριακή ποιοι θα εκλεγούν. Βέβαια, ο κύριος Καχρημάνης μιλάει γενικά και από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ο το έχει πετύχει στο παρελθόν. Αυτός είναι ο στόχος του και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αν και κάποιοι λένε ότι είναι δύσκολο πλέον με αυτό το εκλογικό σύστημα. Όπως και να έχει, εσείς πού θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να προσφέρετε και αν αυτό έχει να κάνει σε σχέση και με την επαγγελματική σας ιδιότητα αυτή, δηλαδή της νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, να πούμε. Βασικός στόχος είναι αυτός, η παράταξη. Mm-hmm. Προέχει να, η νίκη της παράταξης να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή και σε δεύτερη μοίρα έρχεται ο προσωπικός μας στόχος. Φυσικά, εάν εκλεγώ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε οποιαδήποτε ευθύνη ή έργο μου ανατηθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι θα μπορώ να προσφέρω περισσότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, τον οποίο εργάζομαι περισσότερο από 20 χρόνια. Και κυρίως στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου είναι και το αντικείμενο των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Αναφορικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι mm-hmm. του συστήματος υγείας, διότι είναι ένας τρόπος που θα μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν πιο άμεσα και πιο ικανοποιητικά. Και δεύτερον, τα νοσοκομεία, τα οποία δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών, θα αποσυμφορηθούν, έτσι ώστε θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτοβάθμια, και συγγνώμη που σας διακόπτω, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο φτωχός συγγενής, θα έλεγε κανείς, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι, είναι μια πληγή, πραγματικά ποτέ δεν στηρίχθηκε μέχρι σήμερα όσο θα έπρεπε να στηριχθεί, ακριβώς για να υπάρχει και η άμεση πρόσβαση του πολίτη χωρίς ταλαιπωρία και κυρίως τα νοσοκομεία να παίξουν και τον ρόλο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί, τον δευτεροβάθμιο ή τον τριτοβάθμιο αντίστοιχα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πολύ σημαντική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί ο ασθενής δεν χρειάζεται να φτάσει στο νοσοκομείο έχοντας ένα πονοκέφαλο ή ένα απλό πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί πρωτοβάθμια. Θα φτάσει στο νοσοκομείο μόνο όταν χρειάζεται νοσηλεία ή κάτι πιο σοβαρό. Mm-hmm. Έτσι, αποσυμφορούνται τα νοσοκομεία, ο ασθενής δεν περιμένει στις τεράστιες ουρές τα επίγοντα κάθε φορά ή στις λίστες αργότερα, αν χρειαστεί κάτι mm-hmm. πιο έμεσο. Οπότε θα έχει καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη παροχή φροντίδας υγείας. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να γίνουν βήματα έτσι ώστε να εξελιχθεί στον τόπο μας αυτό, γιατί πάσχουμε από πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βέβαια, γίνονται κάποια βήματα το τελευταίο χρόνο με τις τοπικές μονάδες, τοπικές ομάδες υγείας. Ακόμη ο κόσμος όμως δεν έχει μπει σε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι πάρα πολύ αρχικό στάδιο και νομίζω ότι όταν μετά από τόσα χρόνια έχει καλλιεργηθεί μια συγκεκριμένη νοοτροπία στον κόσμο, το ότι να φεύγουμε και να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και το παραμικρό, είναι πολύ δύσκολο να φύγουμε από αυτή την νοοτροπία και να αλλάξουμε άρδιν τον τρόπο. Πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά, να ενημερωθεί ο κόσμος, να λειτουργήσουν και τα τόμοι σωστά όπως πρέπει να λειτουργούν και σιγά σιγά θα γίνει και αυτό, θα έρθει και αυτό. Ναι. Νοσοκομεία που έχουν τα δικά τους προβλήματα, σίγουρα, κυρία Νάκου. Κάποιος που μας ακούει θα αναρωτηθεί γιατί θα πρέπει ο χώρος της υγείας να αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν υπάρχει ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο θα πρέπει να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καλού θα πρέπει να κληθούν οι περιφέρειες εν προκειμένου να καλύψουν κάποια κενά. Αυτό όμως έχει γίνει πράξη τα τελευταία χρόνια σε πολλά πράγματα. Με τη συγκεκριμένη περιφέρεια και τον συγκεκριμένο περιφερειάρχη έχει γίνει πράξη. Έχει χρηματοδοτήσει και την αγορά μηχανημάτων και την αγορά εξοπλισμού σε όλα τα νοσοκομεία της Ήπειρου, σε κέντρα υγείας, ανά την Ήπειρο. Τελευταίο παράδειγμα είναι η κατασκευή του πάρκινγκ στο νοσοκομείο το οποίο εργάζομαι, στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μεγάλο έργο. Νομίζω ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Στο εξωτερικό έτσι γίνεται. Mm-hmm. Τα νοσοκομεία χρηματοδοτούνται αναπεριφέρεια, όχι από το κεντρικό κράτος. Και σίγουρα η περιφέρεια γνωρίζει καλύτερα και είναι πιο άμεσο αν ζητήσει μια κλινική, ένα μηχάνημα, ένα εξοπλισμό. Είναι πιο άμεσο να το πάρει μια περιφέρεια παρά να φτάσει σε διαγωνισμό κεντρικά από το Υπουργείο και να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες. Για τις οποίες χάνεται πολύτιμος χρόνος και ταλαιπωρείται και είναι βάρος του πολίτη ουσιαστικά και των ασθενών. Και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτός. Η καλύτερη εξυπηρέτηση και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας
που να μπορεί ο πολίτης να νιώθει καλύτερα και να εξυπηρετείται και να μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Mm-hmm. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Κυρία Νάκου, ποια είναι η εμπειρία σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την προεκλογική περίοδο που διανύουμε? Προς το παρόν είναι μια ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Γνωρίζεις κόσμο. Έχει πολύ αγώνα, ο οποίος κορυφώνεται μέρα με τη μέρα. Σίγουρα, αν υπάρχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα είναι πολύ καλύτερα. Η εμπειρία θα στηθεί με επιτυχία και θα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά όπως και να είναι, μια εμπειρία που είναι μοναδική. Δεν το περίμενα να είναι έτσι, αλλά είναι πολύ ωραία. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα, εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγο, να τρέξει να κάνει τον προεκλογικό της αγώνα και κυρίως την επόμενη των εκλογών, εφόσον εκλεγεί, να ασχοληθεί κιόλας, γιατί και εκεί μετά έχει αρκετή δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τη σημερινή ημέρα οι γυναίκες έχουν αναλάβει πολλούς ρόλους. Της μητέρας, της εργαζόμενης, της συζύγου και προστίθεται ένας ακόμη. Δεν είναι εύκολο, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουμε οι γυναίκες και μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά και έχει δείξει η ιστορία ότι συμμετέχουμε ισότιμα τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στον εργασιακό βίο και όσο περνάνε τα χρόνια είμαστε πιο δυναμικές και με πολύ καλύτερες προοπτικές και αποτελέσματα. Είναι δύσκολο, αλλά τα καταφέρνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ποσόστοση είναι αυτή που έβαλε μπροστά τις γυναίκες σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι. Και κακώς. Θα έπρεπε να είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ενδεχομένως μόνες μας. Νωρίτερα. Έστω όμως και έτσι, έστω και με αυτή την υποχρέωση της ποσόστοσης στα ψηφοδέλτια, αρχίζουν σιγά σιγά οι γυναίκες να βγαίνουν πιο μπροστά. Να μπαίνουν ενεργά σε όλα αυτά. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αρχίζουν και οι νέοι άνθρωποι πλέον και ασχολούνται, που κάποτε είχαν αρχίσει και είχαν γυρίσει την πλάτη τους ουσιαστικά στην πολιτική. Αν έπραξαν καλώς και κακώς είναι κάτι που μπορεί να το κρίνει ο καθένας, αλλά υπήρξε μία αποστροφή των νέων, οι οποίοι σιγά σιγά επίσης αρχίζουν και γυρίζουν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, όπως και η συμμετοχή των γυναικών, έτσι και η συμμετοχή των νέων στα κοινά. Οι νέοι σήμερα έχουν πιο εξειδικευμένες σπουδές, έχουν μεταπτυχιακά, μπορούν να δώσουν λύση, πιθανόν από μια άλλη οπτική γωνία, στα προβλήματα, να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές πρακτικές. Οπότε είναι πολύ σωστό και πολύ σημαντικό το να υπάρχουν νέοι άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην πολιτική ζωή. Βέβαια, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να υπάρχει ο συνδυασμός. Δηλαδή η εμπειρία των παλαιότερων, βέβαια, που συμμετείχαν στην πολιτική ζωή, και η συμμετοχή των νέων που θα δώσει νέα πνοή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό και τα δύο, και η συμμετοχή των γυναικών και η συμμετοχή των νέων. Με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, αν σας ζητούσα να απευθυνθείτε προς τους υπηρώτες, προς τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία και θα κληθεί ουσιαστικά να βάλει τους σταυρούς. Εφόσον κάποιος λοιπόν επιλέξει την αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου, γιατί να βάλει σταυρό στην Αγνή Νάκου? Θεωρώ ότι θα δώσω λύση. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι αναλαμβάνω το φέρνω εις πέρας αποτελεσματικά και θεωρώ ότι θα μπορέσω να βοηθήσω τον τόπο και να δώσω λύση και να βοηθήσω όσο το δυνατόν πιο πολύ τους ανθρώπους και την Ήπειρο. Mm-hmm. Άλλωστε είμαι σε ένα χώρο, εργάζομαι σε ένα χώρο της προσφοράς. Δηλαδή, είμαι νοσηλεύτρια 21 χρόνια και προσφέρω και θα συνεχίζω να προσφέρω. Οπότε, αυτό είναι και λίγο βίωμα για μένα. Θα έχει ως γνώμονα κάποιος που θα αποφασίσει να με ψηφίσει αυτό το ότι θα προσφέρω. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τις 26 Μαΐου να τα ξαναπούμε. Να ευχηθώ λοιπόν καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έτοιμοι να συνδράμε ώστε ο Δήμος Ιωαννιτών να μπει στην εποχή του φυσικού αερίου, είναι η Δημοτική Αρχή, όπως προέκυψε από την σημερινή συνάντηση του Δημάρχου Ιωαννίνων με στελέχη της ΔΕΠΑ. Τα στελέχη της ΔΕΠΑ βρέθηκαν στην περιοχή μας για τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της επικείμενης λειτουργίας του πρατηρίου τροφοδοσίας φυσικού αερίου του αστικού ΚΤΕΛ, που μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου τόσο στη βιομηχανία όσο και για οικιακή χρήση.
Θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου τροφοδοσίας φυσικού αερίου του αστικού κτέλ Ιωαννίνων, κάτι που έφερε σήμερα στα Γιάννενα στελέχη της ΔΕΠΑ και πιο συγκεκριμένα τους κυρίους Δημήτρη Δημητριάδη, συντονιστή ειδικών εταιρικών έργων της ΔΕΠΑ, και Στέφανο Οικονομίδη, διευθυντή τομέα αεριοκίνησης ΔΕΠΑ. Η επίσκεψή τους αυτή έδωσε την αφορμή για μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα και βέβαια στο επίκεντρο τέθηκαν θέματα που αφορούν όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν για την γενικότερη τροφοδοσία της περιοχής μας με φυσικό αέριο. Μάλιστα, ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως τόνισε από την πλευρά του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, είναι έτοιμος να συνδράμει με όλους του τις δυνάμεις ώστε η περιοχή να μπει στην εποχή του φυσικού αερίου. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, προσπαθώντας καταρχήν να δούμε κάποια ρεαλιστικά σενάρια. Και το πρώτο ρεαλιστικό σενάριο το οποίο μπορούμε άμεσα να βάλουμε στο τραπέζι, μετά από τη σημαντική υποδομή την οποία εγκατέστησε το αστικό κτέλ και θα μπορεί να τροφοδοτεί αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο, είναι η ενεργοποίηση του μηχανισμού του Δήμου, έτσι ώστε ο στόλος των αυτοκινήτων του Δήμου σιγά σιγά να περνάει στην εποχή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Αναμένουμε αυτή την εποχή το άνοιγμα πρόσκλησης από το ΠΕΠ Υπήρου, το οποίο έχει σχέση με την ενέργεια. Αναμένουμε τις οδηγίες από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας σε ποιους τομείς θα κατευθυνθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας από τους τομείς, ένας από τους άξονες οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας Υπήρου, είναι η δυνατότητα αντικατάστασης είτε οχημάτων είτε κινητήρων οχημάτων φορέων του Δημοσίου, ένας από αυτούς είναι και ο Δήμος Ιωαννιτών, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην εποχή της τροφοδοσίας του στόλου των αυτοκινήτων του Δήμου με φυσικό αέριο. Στη συνέχεια, ζητώντας την άποψη των εκπροσώπων της ΔΕΠΑ, στο πώς γενικά θα μπορούσαν να μας συμβουλέψουν, πώς να κινηθούμε και εμείς πολιτικά, σχετικά με την γενικότερη εξέλιξη των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην περιοχή, οι οποίες θα αφορούν την τροφοδοσία κατοικιών και επιχειρήσεων. Συζητήσαμε ένα ρεαλιστικό σενάριο, το οποίο τι λέει αυτό το σενάριο σε λίγες γραμμές, ότι σιγά σιγά να επιδιώξουμε να αρχίσουν να γίνονται κάποιες μετατροπές ώστε να μπορούν να γίνουν η χρήση ενέργειας φυσικού αερίου σε κάποιες μεγάλες δομές, όπως αυτές μπορεί να είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως αυτές μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο, μία βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε σε πρώτη φάση, με την έννοια, όπως είπα, του πιλωτικού προγράμματος, να μπορούμε να λειτουργήσουμε κάποιες μεγάλες μονάδες με τροφοδοσία από πρατήριο φυσικού αερίου, έτσι ώστε να ανοίξουμε τον δρόμο και να πιέξουμε στην κατεύθυνση πλέον των ολικών εγκαταστάσεων δικτύων στην περιοχή. Αυτό θα είναι και μία εικόνα τι διάθεση έχει η περιοχή να καταναλώσει φυσικό αέριο, γιατί όλα αντιλαμβάνεστε ότι είναι και ζήτημα προφοράς και ζήτησης. Πρέπει να κάνουμε μία σωστή έρευνα των διαθέσεων της περιοχής να γίνουν καταναλωτές φυσικού αερίου, έτσι ώστε να προχωρήσει μία επένδυση. Νομίζω ότι η άποψη αυτή της ΔΕΠΑ είναι μια πολύ σοβαρή και ρεαλιστική άποψη. Θα την μελετήσουμε και εμείς σε βάθος και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Τα Γιάννενα, όπως τόνισαν τα στελέχη της ΔΕΠΑ, είναι η πρώτη πόλη στην οποία η εταιρεία φέρνει το φυσικό αέριο χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ΔΕΠΑ και σε άλλες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως η απαρχή για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου στα Γιάννενα και την Ήπειρο, τόσο στη βιομηχανία όσο και στην οικιακή χρήση. Έχουμε κάνει αρκετά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, αναμένουμε ακόμα περισσότερα. Σήμερα για πρώτη φορά γίνεται πρατήριο φυσικού αερίου σε πόλη που δεν είναι συνδεμένη με το δίκτυο φυσικού αερίου της Ελλάδας. Έτσι επιλέχθηκαν τα Ιωάννινα για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί είναι στην Ήπειρο και υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για ενεργειακή αναβάθμιση και για υποδομές. Δεύτερον, γιατί βρήκαμε καλούς συνεργάτες εδώ και έτσι μπορέσαμε και κάναμε αυτό το εγχείρημα. Και τρίτον, έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα αυτό και πιστεύουμε και προσδοκούμε στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να, όπως είπαν και οι προλήσαντες, να φτιάχνουμε για πρώτη φορά πρατήριο απομακρυσμένο από το δίκτυο. Ο σχεδιασμός του έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί χωρίς διακοπές το στόλο των οχημάτων του αστικού κτέλ.
Η συνεργασία με το αστικό κτέλ ήταν μέχρι τώρα εξαιρετική και προφανώς θα εξακολουθήσει να είναι και στο μέλλον. Πολύ μας έχει βοηθήσει και η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό. Εμείς με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζουμε ουσιαστικά για πρώτη φορά την έλευση του φυσικού αερίου στα Ιωάννινα. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα βρει μιμητές και θα επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, διότι αυτό πράγματι έχει πολύ καλά στοιχεία και πολύ σημαντικά αποτελέσματα θα επιφέρει. Και προφανώς θα αποτελέσει και την αρχή, την εκκίνηση των σκέψεων για υλοποίηση επέκτασης της μεταφοράς του φυσικού αερίου για χρήσεις άλλες, όπως είναι βιομηχανία, όπως είναι ακόμα και η οικιακή χρήση, με τον τρόπο της μεταφοράς που γίνεται μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε σύντομα να φανούν τα αποτελέσματα στην πόλη σας. Η χρήση του φυσικού αερίου είναι εκτός από τη μεγάλη οικονομία και εξαιρετική για το περιβάλλον και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα γρήγορα θα τα επωφεληθεί ο κόσμος των Ιωαννίνων. Μπορεί σε μικρότερη κλίμακα, δηλαδή αντίστοιχη με αυτή του πρατηρίου, να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πελάτες οι οποίοι θα τροφοδοτηθούν επίσης με μεταφορά. Δηλαδή, όπως το κάνουμε τώρα για το πρατήριο, να γίνει αντίστοιχα σε μονάδες αντιστοίχου μεγέθους, οι οποίες μπορούν να τροφοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο. Το κόστος κατά τι αυξάνεται λόγω της μεταφοράς δεν είναι καθοριστικό όμως, δεδομένου ότι το καύσιμο είναι σαφώς οικονομικότερο από όλα τα συμβατικά καύσιμα που γνωρίζουμε ως τώρα. Και επειδή έχουμε κάνει και εμείς τους υπολογισμούς μας για την τροφοδοσία του πρατηρίου, θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή την τελική τιμή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ιωαννίνων, Στέφανος Μουστακλής, ευχαρίστησε το Δήμο για την αρρωγή του σε όλες τις προσπάθειες εξυγχρονισμού της λειτουργίας του αστικού κτέλ, προσθέτοντας ότι τα εγκαίνια της λειτουργίας του πρατηρίου θα γίνουν σύντομα, κάνοντας έτσι πραγματικότητα ένα μεγάλο στόχο. Πραγματικά, μετά από χρόνια προσπαθειών, το πρατήριο ανοίγει. Σε σύντομο χρόνο θα σας καλέσουμε για τα εγκαίνια. Δεν θα πούμε ημερομηνία, αλλά θα είμαστε έτοιμοι σύντομα. Αυτοκίνητα ήδη διαθέτουμε δύο, τα έχουμε ξαναπεί πάλι. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι και να τονιστεί. Ότι αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια πλέον για το φυσικό αέριο είναι πραγματικότητα. Σε σύντομο χρόνο θα ανοίξουμε, θα δείτε τα λεωφορεία κυκλοφορούν στην πόλη μας πλέον. Γιοταχή υπάρχουν στην πόλη μας, πολλά που έχουν αγοραστεί. Και λέω στους συμπολίτες μας να αγοράσουν άφοβα γιοταχή. Πλέον το πρατήριο θα μπορεί να τους τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρατήριο τροφοδοσίας με φυσικό αέριο του αστικού κτέλ που θα ξεκινήσει σύντομα την λειτουργία του, αλλά και βέβαια τη συνάντηση που είχε με στελέχη της ΔΕΠΑ, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ώστε κάποια στιγμή και η πόλη των Ιωαννίνων να έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Θα μείνουμε στο Δήμο Ιωαννιτών. Έτσι μπορούμε να συνδέσουμε και το. Έτσι, επειδή το προηγούμενο το θέμα μόλις παρακολουθήσατε σχετίζεται και με την κινητικότητα, θα συζητήσουμε και για κινητικότητα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Ελένη Βασιλείου. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλά πριν μιλήσουμε για την κινητικότητα και το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που μας απασχόλησε αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, θέλω να ξεκινήσουμε από μια σημαντική πρωτοβουλία και μια σημαντική δράση, διήμερη δράση ουσιαστικά και για παιδιά και για ενήλικες με θέμα την οδική ασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί αύριο αλλά και την Παρασκευή. Μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων. Και αν για τα παιδιά σίγουρα η ευαισθητοποίηση είναι η καλύτερη δυνατή ηλικία, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο σκόπο για να ευαισθητοποιηθούν οι ενήλικες και είναι πιο δύσκολο μάλλον εκεί. Να, αυτό είναι αλήθεια. Πραγματικά, επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα μας δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε θέματα οδικής ασφάλειας, εμείς προσπαθούμε μέσα από δράσεις να ευαισθητοποιήσουμε και να κερδίσουμε και τη νέα γενιά, αλλά σαφώς να υπάρξουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις και σε ενήλικες ανθρώπους. Τώρα, αυτό που γίνεται είναι μία συνεργασία με το Ινστιτούτο Μιλωνάς, το οποίο ξέρετε ότι είναι ένα Ινστιτούτο που έχει ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, αλλά έχει και από το Υπουργείο Παιδείας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για να κάνει σεμινάρια σε νεαρές ηλικίες. Αύριο, λοιπόν, στην Πυροσβεστική, που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το κτίριο το επιλέξαμε για το ότι έχει και συνεδριακή αίθουσα για να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια που θα γίνουν στα παιδιά. Αλλά παράλληλα υπάρχει και ο αύριος χώρος, στον οποίο θα υπάρχουν προσωμιωτές,
οι οποίοι θα είναι προσωμιωτές ανατροπής, προσωμιωτής πρόσκρουσης, δηλαδή τα παιδιά θα μπορούν βιωματικά πλέον να δούνε τι γίνεται σε μία περίπτωση που υπάρχει σε ένα αντελαπάρισμα και πόσο τους προστατεύει η ζώνη ασφαλείας και γιατί πρέπει, ας πούμε, και σε μία μικρή πρόσκρουση μέσα στην πόλη με μία χαμηλή ταχύτητα πολλές φορές να φορέσουμε χωρίς τη ζώνη μας να έχουμε ένα ατύχημα, να ανοίξει ένας αερόσακος ο οποίος θα μας τραυματίσει, ενώ θεωρούμε ότι αν πηγαίνουμε με 20 ή με 30 δεν θα μας συμβεί ποτέ. Επίσης, θα υπάρχει προσομοίωση με ειδικά γυαλιά που θα φοράνε τα παιδιά για τη μέθη, βλέποντας δηλαδή ότι πίνοντας ένα ποτό, ακόμη και ένα ποτό, πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει τα αντανακλαστικά τους και την οδηγική τους συμπεριφορά. Αυτό θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη και Παρασκευή το πρωί. Έχουμε 400 παιδιά από λύκεια του Δήμου μας, τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή, είναι δωρεάν εννοείται. Και αύριο το απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 ο χώρος στην πυροσβεστική θα είναι ανοιχτό στο κοινό, έτσι ώστε όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να έρθει και να βιώσει και αυτός στους προσομοιωτές αυτή όλη την κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει στην καθημερινή του οδήγηση, έτσι ώστε να προστατευτεί για να μην το βιώσει κανονικά σε μια πραγματική συνθήκη, το οποίο έχουμε τα αποτελέσματα που ξέρετε. 2 εκατομμύρια θανάτους τα τελευταία 5 χρόνια και τραυματισμούς πάρα πολύ σοβαρούς. Δεν είναι κολακευτικό για τη χώρα μας αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και δεν είναι μόνο θέμα οδικών αξώνων. Σαφώς ένας καλός οδικός άξονας σου προσφέρει μία ασφάλεια, αλλά μία υπερβολική ταχύτητα ή ακόμη μία μικρή ταχύτητα, μία παραβίαση stop μέσα στον αστικό ιστό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να σε προστατεύσει από τίποτα. Σίγουρα, ως λαός και ως οδηγοί έχουμε ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά. Το ότι παίρνουμε ένα δίπλωμα οδήγησης δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τα πάντα. Παρακολούθησα κάποια τέτοια σεμινάρια και θα σας πω κάτι. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι όσες χιλιάδες ώρες και να έχεις οδηγήσει και όσο να θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός, ποτέ δεν ξέρεις το δευτερόλεπτο τι μπορεί να σου φέρει. Και πολλές φορές η αυτοπεποίθηση του ότι νομίζεις ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός μπορεί να αποφέρει και άλλα αποτελέσματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε τέτοιες δράσεις ευαισθητοποίησης. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη δράση στην Κεντρική Πλατεία, η οποία τολμώ να πω ότι δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και είναι πολύ κρίμα. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας το Σεπτέμβριο είχαν έρθει από το Save Lives, είναι μια οργάνωση όπου έχει χάσει από συγγενείς ανθρώπων που έχουν χαθεί και έχουν εγκαταληφθεί από, στην άσφαλτο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Έχουν πραγματικά κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα έντυπο που θα το μοιράζουν αύριο το απόγευμα στους πολίτες μας. Έχει δημοσιευθεί από την Ευρώπη, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο δίνεται χωρίς μια πιστοποίηση ή οτιδήποτε. Και παράλληλα έχουμε συνεργαστεί, όπως και αύριο θα είναι πάλι η ίδια οργάνωση, η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Ιωαννίνων, όπου και αυτή αντίστοιχα έχει ένα τμήμα το οποίο κάνει οδική ασφάλεια για μηχανές και θα είναι μαζί μας όπως ήταν και το Σεπτέμβριο και πολλά παιδιά μαθαίνανε εκεί μαζί στα μηχανάκια πώς μπορούμε να μας προστατεύσει το κράνος ή μία στολή η οποία πρέπει να φοράμε και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά πράγματα είναι όλα αυτά. Το στίχημα είναι η αυριανή απογευματινή εκδήλωση, κυρία Βασιλείου, εκτιμάται, γιατί σίγουρα η συμμετοχή των σχολείων είναι δεδομένη τις πρωινές ώρες αύριο αλλά και την Πέμπτη. Είναι στίχημα και η αυριανή απογευματινή εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό? Ναι, για μας είναι στίχημα, γιατί αυτό αφορά τη ζωή μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα κάνουμε μία εκδήλωση εμείς για να έχουμε κόσμο και να πούμε ότι είμαστε επιτυχημένοι. Αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να προστατεύσουμε ζωές και να μπορέσουμε και εμείς από όποια θέση μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και αυτό δρά πολλαπλασιαστικά, γιατί ξέρετε, το να είναι 2 γονείς σε ένα αυτοκίνητο ή ένας γονέας και πίσω να έχει το παιδί του το οποίο να μην φοράει ζώνη, καταλαβαίνετε ότι είναι μία πράξη δολοφονίας. Μπορεί να το βλέπουμε έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά καταλαβαίνετε την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος.
εκθέτουμε τα παιδιά μας καθημερινά σε κινδύνους. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό που μας αγγίζει και σαν οικογενειάρχες. Και αυτό το λέω γιατί θεωρούμε ότι έλα μωρέ, δύο μέτρα θα πάω, δεν πειράζει τώρα. Ας και είμαστε οι πρώτοι που δεν θα φορέσουμε τη ζώνη και το παιδί μαθαίνει από τον γονιό. Επειδή συμβαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός, θα σας πω κάτι. Σαν εκπαιδευτική κάνουμε πολλές τέτοιες δράσεις ευαισθητοποίησης και μέσα στην καθημερινότητά μας στα σχολεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και θα το αναφέρω. Υπήρχε ένας παππούς ο οποίος ήρθε μία φορά και μου είπε το εξής. «Αμάν δασκάλα», μου λέει, «σταμάτα πια, διότι δεν τολμάω να μπω στο αυτοκίνητο, με μαλώνει γιατί δεν φοράω ζώνη. Δεν αντέχω άλλο». Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αντί να ξεκινάνε κάποια, γι' αυτό ποντάρουμε στη νέα γενιά. Γιατί πρέπει να κατακτήσουμε τη νέα γενιά. Τα περισσότερα ατυχήματα, υπάρχει στατιστικό δείγμα το οποίο δείχνει ότι γίνονται από 25 χρονών μέχρι 35. Αυτή είναι η ηλικία που βάλετε περισσότερο από όλα. Από όλους. Και μιλάμε τώρα για παιδιά ηλικίου που θα είναι η αυριανή οδηγή και ειδικά τώρα που δίνεται το δικαίωμα να παίρνουν δίπλωμα στα 17 με συνοδό, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ελέγχεται. Και σίγουρα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο και τέτοιου είδους δράσεις όπως αναφέρετε και εσείς μέσα στα σχολεία. Να περνάει αυτό το μήνυμα της οδικής ασφάλειας και της οδηγικής συμπεριφοράς από πολύ μικρές ηλικίες για να φτάσουμε να έχουμε συνειδητοποιημένους πλέον ενήλικες οδηγούς. Ναι, είναι κάτι που και το Υπουργείο έχει φροντίσει, το Υπουργείο Παιδείας, να το βάλει μέσα στην εκπαίδευση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μία βιωματική δράση είναι τελείως διαφορετικά από ένα θεωρητικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν οι προσομοιωτές αύριο για μας είναι η βιωματική δράση, την οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε σε πραγματικές συνθήκες τι ακριβώς και ποιους κινδύνους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ένα πολύ μικρό ατύχημα. 6:30 λοιπόν αύριο το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοιχτό για το κοινό. Μέχρι τις 9:30 στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό στην Μακαρίου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εκεί όπου θα μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει αυτή την βιωματική εμπειρία, αν θέλετε, που μπορεί να μας σώσει τη ζωή αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, να πάμε σε άλλα ζητήματα αρμοδιότητάς σας. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Λοιπόν, επειδή το συζητήσαμε, το ανέφερα στην αρχή, σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Η τελευταία έγινε πριν από λίγες ημέρες. Είστε ικανοποιημένοι από το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία? Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουμε νοοτροπία και λογική. Αυτό που προσπαθήσαμε να δώσουμε κυρίως στον κόσμο να καταλάβει είναι ότι αυτή η στρατηγική μελέτη, γιατί μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, δεν μιλάμε και αυτό που προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο, δεν μιλάμε για κυκλοφοριακή μελέτη. Μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή στον τρόπο που κινούμαστε, το οποίο είναι και το πιο βασικό. Και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο το οποίο εμείς το εφεύραμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι και αναγκαιότητα για να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να έχουμε μία τέτοια μελέτη για να μπαίνουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να χρηματοδοτούμαστε από αυτό. Είναι προϋπόθεση. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχει και θεσμοθέτηση πλέον από το Υπουργείο, το οποίο δείχνει ότι το να περάσουμε σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στην καθημερινότητά μας είναι κάτι που αφορά τη ζωή μας, τη μελλοντική, σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής, σε επίπεδο ποιότητας ζωής, σε επίπεδο κοινωνικοποίησης, σε επίπεδο ίσων ευκαιριών και σεβασμού μεταξύ μας. Ξέρετε, έχουμε μάθει να σεβόμαστε μέχρι τώρα μόνο αυτόν που κινείται με το αυτοκίνητό του. Πλέον πρέπει να δώσουμε τον ίδιο χώρο και να δώσουμε το ίδιο δικαίωμα και σε αυτόν που θέλει να σεβαστεί με το ποδήλατό του. Σε αυτόν που θέλει να προχωρήσει με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια σε ένα πεζοδρόμιο. Στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ανάπηρους, ηλικιωμένους, παιδιά, να αναβιώσουμε τις γειτονιές. Κάθε μέρα αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Όλοι παραπονιόμαστε και εκνευριζόμαστε για τον τρόπο που ζούμε. Και θέλω να μου δείξετε έναν άνθρωπο που δεν το βιώνει αυτό. Όμως, από την άλλη, όταν πάμε να αλλάξουμε μία κατάσταση, για κάποιο λόγο αντιδρούμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και τη λογική μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή που δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω
ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα μας χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Και από την άλλη, όσες υποδομές και να έχεις, όταν δεν έχεις αλλαγή συμπεριφορών, δεν μπορείς να τις εξυπηρετήσεις με το σωστό τρόπο. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έρθει συνδυαστικά. Και προς αυτή την κατεύθυνση, σαν Δήμος Ιωαννιτών, παλεύουμε είτε με τις δράσεις ευαισθητοποίησης που σας έχω πει, με τις δράσεις ενημέρωσης που κάνουμε στον κόσμο, με τις διαβουλεύσεις που προσπαθούμε πραγματικά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η άποψη του κόσμου, αλλά μας βοηθάει και στο να σχηματίσουμε κι εμείς την επόμενη μέρα του Δήμου. Και από την άλλη, με επιστήμονες οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και την επιστημονική γνώση να εξυπηρετήσουν με επίπεδο υποδομών την επόμενη μέρα για το Δήμο μας και γενικότερα για τη χώρα μας. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που θα επέλθουν μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τους γενιώτες? Για μένα το στοίχημα είναι, και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το στοίχημα για όλους μας σαν πολίτες αυτού του Δήμου, το να γίνουν σωστές δημόσιες συγκοινωνίες, να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια και γρήγορα στον προορισμό μας, έτσι ώστε να μην έχουμε ανάγκη στο να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας, στο να έχουμε τους ποδηλατόδρομους, οι οποίοι θα δώσουν το δικαίωμα και, αν θέλετε, και την πιο γρήγορη μετακίνηση, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε πιο γρήγορα με ένα ποδήλατο. Και αυτό φαίνεται, γιατί βλέπετε ότι οι μηχανοκίνητοι, τα μηχανάκια, εντάξει, κερδίζουν καθημερινά έδαφος στο Δήμο μας. Γιατί λέτε να γίνεται αυτό? Γιατί μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα. Εμείς όμως δεν θέλουμε ρήπους, δεν θέλουμε φασαρία. Εμείς θέλουμε να έχουμε ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, το ποδήλατο, ακόμη και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μπορεί να πάει πολύ πιο γρήγορα από ένα μηχανάκι. Και με καλύτερη ασφάλεια και χωρίς να επιβαρύνουμε και το περιβάλλον μας, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Για μένα επίσης το μεγάλο στοίχημα είναι να δώσουμε χώρο και δικαίωμα στους συμπολίτες μας που βάλλονται περισσότερο αυτή τη στιγμή, και για μένα είναι τα άτομα με αναπηρία, να βγούνε έξω, να κυκλοφορούνε όπως κυκλοφορεί ο άλλος κόσμος, να έχουν τα ίδια δικαιώματα ακριβώς. Να υπάρχουν τα καταστήματα που θα τους υποδέχονται με προσβασιμότητα, και γιατί δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά, ξέρετε. Να υπάρχει σεβασμός στη διάβαση, να υπάρχει σεβασμός στη ράμπα. Δηλαδή, είναι απλά πράγματα. Γι' αυτό σας είπα. Θα δείτε, η καθημερινότητα θα αλλάξει άρδιν. Όπως, και θα το πω αυτή τη στιγμή, βάλαμε ένα πάρκλετ. Και ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος κάπως το διακομωδεί αυτό το πράγμα, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, γιατί είναι μια διεθνής πρακτική. Και όπως στην καθημερινότητά μας, καλώς ή κακώς, έχουν μπει κάποιες ορολογίες, ακόμη και ξενικές, το χρησιμοποιούμε κι εμείς. Γιατί το χρησιμοποιούμε? Γιατί επί της ουσίας δεν είναι ένα πάρκο, έτσι όπως κοροϊδεύουμε, ή ένα αστικό πάρκο που ακούω να διακομόδουν πολύ. Για μας είναι αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας. Τι σημαίνει? Αφαιρώ 2 δημόσιες θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων και τις μετατρέπω σε χώρο κοινωνικοποίησης, σε χώρο εκπαίδευσης, σε χώρο δημιουργίας, σε χώρο συνάθρησης. Καταλαβαίνετε ότι σαφώς το βάλαμε και στο πιο καλό σημείο του Δήμου μας. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως τυχαία η επιλογή. Ούτε εμείς το βάλαμε για να έχει κάποιος θέα και να βλέπει τη λίμνη και να είναι με ασφάλεια εκεί. Όχι, το βάλαμε για να δώσουμε κουλτούρα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε την επόμενη μέρα. Και για μας είναι πολύ μεγάλος ο στόχος. Μπορεί για κάποιους αυτό να είναι μία μικρή παρέμβαση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μία πολύ μεγάλη παρέμβαση. Και αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε, να καταλάβουν σε μία γειτονιά του πώς θα μπορούσαμε, αφαιρώντας 2 θέσεις αυτοκινήτων, να δημιουργήσουμε ένα χώρο στο οποίο θα μπορούν 5 άνθρωποι να καθίσουν το απόγευμα και να συζητήσουν. Στο πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την είσοδο του σχολείου, για να μην πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και να, πάνω στις διαβάσεις, να μην σας πω και στην είσοδο ακόμη. Μόνο στην είσοδο δεν μπαίνουν των σχολείων. Και αυτό το κάνουν οι ίδιοι γονείς
και δεν αφήνουν τα παιδιά τους να περπατήσουν με ασφάλεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με τέτοιου είδους παρεμβάσεις προσπαθούμε να δώσουμε φιλοσοφία και κουλτούρα, γιατί οι υποδομές πρέπει να υποστηριχθούν από νοοτροπία και σεβασμό. Για μας ο σεβασμός είναι η λέξη κλειδί. Από εδώ και πέρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κύριε Βασιλείου? Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραλάβουμε τη δεύτερη διαβούλευση. Αν θυμόσαστε καλά, ήταν ο σχεδιασμός ο μεγάλος, ο οποίος αναφερόταν στο πώς μπορούμε να δούμε κυρίως το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο αυτό, υπήρχαν προτάσεις και για όλο το Δήμο. Διορθωτικές κινήσεις σε βασικούς άξονες, όπως είναι η περιφερειακή, για το τι πρέπει να γίνει. Ποδηλατόδρομοι 47 χιλιόμετρων για όλη την πόλη. Αναβάθμιση γειτονιών. Είχαμε μπει δηλαδή και συζητούσαμε για όλο το Δήμο αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας και πώς θα μπορούσε να είναι το δίκτυο από όλα τα σημεία της πόλης, περιφερειακά πάρκινγκ. Άρα λοιπόν αυτό θα παραλάβουμε το κομμάτι αυτή τη φορά. Οι μελετητές όμως έχουμε κάνει και την επόμενη διαβούλευση, mm-hmm. όπως θυμόσαστε πριν από λίγες μέρες. Οι μελετητές πραγματικά έχουν αποδελτιώσει και την τρίτη διαβούλευση. Είμαστε έτοιμοι και για το επόμενο σχεδόν κομμάτι, το οποίο θα γίνει η οριστική μελέτη, θεωρούμε, μετά το Πάσχα. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε και εμείς να την καταθέσουμε στο Υπουργείο, να πάρουμε γνωμοδοτήσεις δύο Υπουργείων και την τελική έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να μπούμε σε μελέτες όμως εφαρμογής, όπου εκεί μπορούν να γίνουν και διορθωτικές κινήσεις πάνω σε κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δούμε, γιατί ανησυχεί πάρα πολύς κόσμος αυτό, μπορούμε να δούμε ότι ένας δρόμος που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πεζοδρομηθεί, τελικά να γίνει ήπιας κυκλοφορίας. Αυτά θα μπουν και σαν προβληματισμοί, αλλά και να δούμε γεωμετρικά χαρακτηριστικά, να μπορέσουμε να μπούμε στη κάθε γειτονιά ή στον κάθε δρόμο να δούμε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά πρέπει να γίνουν επιμέρους μελέτες. Εάν δεν το έχουμε αυτό και αν δεν οριμάσουμε μελέτες, δεν μπορούμε να μπούμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο για χρηματοδοτήσεις. Εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και στην πορεία αυτού του πράγματος μπορούμε να διορθώσουμε και κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να διορθωθούν. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαβούλευση και υπήρξε και η συμμετοχή του κόσμου σε όλη αυτή τη διαδικασία, κυρία Βασιλείου, ή τελικά δεν ήταν η αναμενόμενη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών και θα έχουμε αυτό που παρατηρούμε συνήθως, να γίνονται κάποιες αλλαγές στο μέλλον με βάση μια μελέτη, όπως περιγράψατε εσείς νωρίτερα, και εκ του ασφαλούς πλέον να κάνουμε την κριτική μας χωρίς όμως να έχουμε καταθέσει τις δικές μας απόψεις και προτάσεις όταν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν είμαστε όλοι της τελευταίας στιγμής ή μετά από κάτι που γίνεται. Αυτό το έχουμε. Επειδή όμως η διαβούλευση θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, επειδή πραγματικά σαν λαός δεν διακρινόμαστε στο να είμαστε ενεργοί πολίτες, συνήθως είμαστε λίγο γκρινιάριδες, είμαστε λίγο της υψηλής κριτικής, αλλά όχι των προτάσεων. Δεν πειράζει, αυτοί είμαστε. Θα το συνηθίσουμε. Μια χαρά είναι και αυτό. Θεωρώ ότι βάσει δεδομένων στο πώς συμμετέχει ο κόσμος σε διαβουλεύσεις, κερδίσαμε έστω ένα πολύ μικρό στοίχημα. Mm-hmm. Όχι, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Πραγματικά θα θέλαμε περισσότερες προτάσεις, πραγματικά θα θέλαμε περισσότερες εισηγήσεις γύρω από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε, πραγματικά προσπαθήσαμε. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα με τις ενημερώσεις μας, με την ευαισθητοποίηση, με τις διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει, ανοιχτά δημοτικά συμβούλια. Καλέσαμε τον κόσμο, καλέσαμε τους φορείς, καλέσαμε τους πάντες. Υπήρξε όμως για μένα ένας προβληματισμός στον κόσμο, ανταποκρίθηκε στα πλαίσια τώρα του πώς μπορεί να ανταποκριθούμε mm-hmm. οι πολίτες στο Δήμο Ιαννητών. Και θεωρώ ότι έγιναν και κάποιες συζητήσεις πλέον στον κόσμο και αυτό οριμάζει πράγματα. Και για μένα ναι, είναι ένα στοίχημα. Η συζήτηση δεν σταματάει εδώ, σαφώς μπορεί να συνεχίζεται, αλλά πρέπει να καταλάβουμε σαν πολίτες ότι δεν μπορούμε να είμαστε της επόμενης μέρας και των διορθωτικών κινήσεων.
πρέπει να είμαστε, να έχουμε μια οργάνωση πριν αποφασίσουμε. Γιατί αυτό θα φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρετε, αυτό φαίνεται καθαρά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στο Δήμο μας και γενικότερα στη χώρα μας. Τι κάνουμε? Αρχίζουμε πάντα ανάποδα τα πράγματα. Και αυτό το βλέπουμε γύρω μας, έτσι. Θα πω ένα πάρα πολύ απλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δημιουργούμε περιοχές. Ας πάρουμε στο Δήμο Ιωαννιτών. Δημιουργήσαμε τον Νεοχωρόπουλο, δημιουργήσαμε το Σταυράκι κτλ. Τι κάνουμε? Πρώτα χτίζουμε. Και μετά ερχόμαστε να δημιουργήσουμε τις υποδομές. Με ό,τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό. Με όσα παράπονα. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα σπίτια και μετά ερχόμαστε και ζητούμε. Δρόμους, κοινέχρηστους χώρους, σχολεία. Ζητάμε υδροδότηση. Ζητάμε αποχετευτικό. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούμε. Κάποτε πρέπει να μάθουμε να μπούμε σε μία τάξη σε αυτή τη χώρα. Να πάρουν τα πράγματα την κανονική τους ροή και τη σειρά. Και πραγματικά, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βάση σε αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε, το λες και δεν γελάς. Όχι. Νομίζω ότι δεν έχουμε χάσει όλα τα στοιχήματα. Ό,τι μπορούμε σε διορθωτική κίνηση στο να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο και κάποιες βάσεις, ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον και ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ο άλλος τομέας αρμοδιότητάς σας είναι ο τομέας του πρασίνου. Και εκεί έγιναν κάποιες προσπάθειες, κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις να αλλάξει η εικόνα σε χώρους πρασίνου, να αλλάξει γενικότερα το φυσικό περιβάλλον της πόλης των Ιαννίνων, κυρία Βασιλείου. Υπήρχε από εμάς μία αλλαγή πάλι φιλοσοφίας, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σημαίνει πάντα ότι θα μας βγει το αποτέλεσμα, αλλά πολλές φορές μία αλλαγή για το πώς βλέπουμε κάτι που το έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, μπορεί να έχει και καλό αποτέλεσμα ή μπορεί να μας οθήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Έτσι λοιπόν είδαμε και το πράσινο. Εμείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Προσπαθήσαμε αυτό που το περνούσαμε αδιάφορα στην καθημερινότητά μας, να το δούμε τελείως διαφορετικά, να το αναβαθμίσουμε και αισθητικά, αλλά κυρίως να το αναβαθμίσουμε στα πλαίσια του εφικτού πάντα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ αυτή η χώρη, αρχίζοντας δηλαδή το να καλέσουμε τον κόσμο να οικειοποιηθεί αυτούς τους χώρους, να νιώσει ότι είναι καθημερινότητά του, να αρχίσει να τους χρησιμοποιεί και έτσι σιγά σιγά να νιώσει τη φύση στην καθημερινότητά του. Διότι καταλαβαίνετε ότι ένα κομμάτι είναι η οικολογία. Για να περάσουμε όμως στην οικολογία, πρέπει να αρχίσουμε να αισθανόμαστε το δημόσιο χώρο δικό μας. Και για μας είναι στοίχημα να νιώσουμε το δημόσιο χώρο δικό μας. Γιατί έχουμε μάθει να νιώθουμε κάτι δικό μας μόνο ότι κλείνει η πόρτα μας. Έξω από την πόρτα μας θεωρούμε ότι είναι κάτι αόριστο. Του Δήμου, του κράτους, δεν ξέρω γενικά πιανού. Εμείς είμαστε ο Δήμος και το κράτος. Ο φιλόξενος χώρος στον οποίο θα παίξει το παιδί μας και θα χαρεί. Θα νιώσουμε εμείς μια ποιότητα ζωής και μια ευεξία. Είναι κάτι που αφορά εμάς τους ίδιους. Άρα λοιπόν μήπως είναι και μας οθήσει και να το προστατεύσουμε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι αρχίσαμε, ναι, αυτή την προσπάθεια. Είδαμε ότι στην αρχή υπήρχε ένας ενθουσιασμός, αλλά υπήρχε και, ξέρετε, μία κλοπή. Ό,τι προσπαθούσαμε να κάνουμε. Και συνεχίζονται ακόμη και στο Parklet που αναφέρατε νωρίτερα, ναι, το Parklet. Δηλαδή, έχουν εξαφανιστεί τα περισσότερα λουλούδια με τα πιτσιρίκια να κλαίνει κάθε μέρα, ας πούμε. Συνεχίζεται, δυστυχώς, αλλά τουλάχιστον όχι με την ίδια συχνότητα. Και αυτό που μας χαροποιεί πάρα πολύ είναι, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν πολίτες που πλέον μαλώνουν άλλους πολίτες για αυτό το πράγμα. Καλό είναι και αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είδαμε, προσπαθούμε να δούμε τον αστικό χώρο λίγο διαφορετικά. Μήπως μπορέσουμε και τον αγκαλιάσουμε. Με τον ίδιο τρόπο είδαμε και τις τάσεις. Δεν είδαμε μία συμβατική στάση. Οι οποίες έγιναν πάρα πολύ όμορφες. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι μία συμβατική στάση στην οποία θα πάει να καθίσει κάποιος, γιατί η στάση δεν είναι να κάτσει σε ένα μισάωρο.
Η στάση είναι να περιμένεις... Έχει σχέση με το προηγούμενο που συζητήσαμε, με τις γρήγορες συγκοινωνίες. Ακριβώς. Το είδαμε σαν ένα αστικό αντικείμενο και μία αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Βέβαια, δεν το είδαν όλοι έτσι. Γι' αυτό έχουμε πολλά φαινόμενα το βράδυ. Αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζονται το λαό, αυτοί οι οποίοι, ακόμη και νέα παιδιά, που ευαγγελίζονται τον αγώνα, να πηγαίνουν με κόλλα και βούρτσα και να κολλάνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πάνω. Δυστυχώς, για μένα είναι πολύ λυπηρό αυτό, διότι όταν εγώ αγωνίζομαι για το λαό, όταν εγώ αγωνίζομαι για τα δικαιώματα, ο πρώτος που θα πρέπει να δείξει σεβασμό θα πρέπει να είμαι εγώ. Και στο λαό και στα δικαιώματα και στον κόπο του πολίτη και στο χρήμα του πολίτη και σε όλα. Μάλιστα. Εκλογική αναμέτρηση τον ερχόμενο Μάιο, κυρία Βασιλείου. Παρούσα θα είσαστε. Ναι, ναι. Έτσι, θέλω να παρούσα κι εγώ. Παρούσα κι εσείς. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε σχέση με το 2014? Κοιτάξτε, εμένα το 2014 ξέρετε ότι ήταν η πρώτη φορά. Τώρα έχετε την εμπειρία. Αυτή την εμπειρία. Τώρα το βλέπω και τελείως διαφορετικά. Εννοείται ότι είμαστε σε εξέλιξη πραγμάτων. Βλέπω πώς δουλεύει ένας Δήμος από μέσα. Οραματικά προσπαθώ να μην σταματήσω και να μην μπω στο σύστημα, γιατί έτσι θα στερηθώ του ενθουσιασμού, τον οποίο προσπαθώ ειλικρινά κάθε μέρα να τον έχω, γιατί με βοηθάει στην παραγωγή του έργου, παρόλες τις δυσκολίες. Είμαστε πάρα πολύ υποψήφοι. Πάρα πολύ υποψήφοι αυτή τη φορά. 9 συνδυασμοί, καταλαβαίνετε. Επί πόσα άτομα, δεν έχω κάνει ακριβώς τον πολλαπλασιασμό, γιατί ακόμη δεν έχουμε ανακοινώσει όλοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό είναι και καλό. Αυτό είναι και κακό παράλληλα. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι ο κόσμος, οι πολίτες, εμείς όλοι, γιατί θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που μπαίνουμε στο παραβάν, όταν θέλουμε πραγματικά να μην βγούμε από το παραβάν και την επόμενη μέρα να παραπονιόμαστε, γιατί το στοίχημα είναι η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σύνθεση των ανθρώπων που θέλουν να πάνε την πόλη τους εκεί που ο καθένας επιθυμεί. Άρα λοιπόν πρέπει ο καθένας μας να κάτσει να σκεφτεί, να ενημερωθεί, όχι μόνο για τους υποψηφίους, όχι μόνο για το τι μπορεί να πει ο καθένας και πόσο αγγίζει το καθένα το όραμα του κάθε υποψηφίου ή αυτά που λέει ή η προσωπικότητά του, αλλά να δει και τα προγράμματα της κάθε παράταξης, πραγματικά να καθίσει να μελετήσει, πραγματικά να καθίσει να μελετήσει και τι έχει υλοποιήσει ο καθένας μέχρι σήμερα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα σας πω το εξής. Ενώ είμαι στη Δημοτική Αρχή, μέχρι να μπω στην ιστοσελίδα μας που έχουμε δημιουργήσει στο ίντερνετ και μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε πολίτης, να μπει στο giannena.gr, νέα εποχή, τι γίνεται. Θεωρούσα ότι και προβληματισμόμουν στην καθημερινότητα, δεν έχουμε κάνει αυτό, δεν έχουμε κάνει το άλλο. Και κάθισα μία μέρα και αφιέρωσα μισή ώρα, δεν χρειάζεται και περισσότερο, για να μην αγχώνονται οι πολίτες ότι πρέπει να καθίσουν ώρες ατελείωτες και να διαβάσουν. Και πραγματικά είδα τον προγραμματισμό των έργων, κάθε τομέα ξεχωριστά, τι έχει γίνει, με φωτογραφίες, με τίτλους. Και εντυπωσιάστηκα εγώ η ίδια που είμαι στη Δημοτική Αρχή. Γιατί πραγματικά έχουν γίνει πολλά πράγματα, τα οποία όμως στην καθημερινότητα, ξέρετε, τα ξεπερνάμε και επειδή μένουμε και σε πολύ απλά πράγματα που μας ενοχλούν, δεν μπορούμε να δούμε και το τι έχουμε κάνει. Εγώ λοιπόν καλώ τον κόσμο, πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ όρημα, να καθίσει, αν θέλει να έχει αυτούς που επιθυμεί να έχει στην Δημοτική του Αρχή, να το δει πολύ σοβαρά και να επιλέξει αυτούς που πραγματικά θεωρεί ότι ταιριάζουν για την επόμενη μέρα. Πάντως, σίγουρα η επόμενη μέρα θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Φαντάζομαι ότι θα έχει σασπένς. Άλλωστε, όλη η χώρα στην καθημερινότητα έχει σασπένς, γιατί ζούμε σε αυτό το ρευστό περιβάλλον που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οπότε κάτι τέτοιο θα είναι και η επόμενη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Δεν πειράζει, είναι πολύ καλό. Οι συνεργασίες πάντα έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα, διότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον ατομικισμό μας, πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί,
Νομίζω είναι ένα στοίχημα και γι' αυτό πιστεύω στη σύνθεση των ατόμων της επόμενης μέρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να είναι άτομα τα οποία να συνεργαστούν, να καθίσουν κάπου, να δουλέψουν όλοι μαζί, γιατί για όλους μας υπάρχει ένας κοινός στόχος. Ο κοινός στόχος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών και οι καλύτερες μέρες αυτού του Δήμου. Δεν θεωρώ ότι έχουμε αντιπαλότητες σε αυτά. Όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε δρόμο μέχρι το Μάιο, έχουμε δρόμο. Οπότε φαντάζομαι ευτυχώς, θα τα ξαναπούμε. Όχι, ευτυχώς όχι πολύ. Καλώς το είπατε. Και για μας και για εσάς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με εντάσεις. Συνεχίστηκε σήμερα η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την πολύκρωτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείου Ιωαννίνων. Η διαδικασία διακόπη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί. Συνέχεια δόθηκε σήμερα στην εγκροματική διαδικασία της δίκης για την πολύκρωτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Ιωαννίνων. Η διαδικασία εξελίσσεται μέσα σε βαρύ κλίμα με τους κατηγορούμενους να εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, ενώ η οικογένεια Γιακουμάκη ξαναζεί τις τραγικές στιγμές της απώλειας του γιού της. Οι κατηγορούμενοι είναι νέα πρώην συμφοιτητές του Γιακουμάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του άτυχου 19χρονου. Να σημειωθεί πως προχθές απουσίαζαν αδικαιολόγητα, σύμφωνα με την έδρα, οι δύο από το σύνολο των 20 μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Έτσι, διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή τους στα δικαστήρια. Κατά την εξέτασή τους, οι μάρτυρες αναφέρθηκαν σε περιστατικά που είτε άκουσαν είτε ήταν παρόντες και συνέβαιναν στη σχολή με επίκεντρο την παρέα των κριτικών. Η ακροματική διαδικασία, από την οποία δεν έλειψαν οι εντάσεις, διεκόπη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί. Σε τέτοιες δίκες, οι εντάσεις είναι αναμενόμενες, κρίσιμα τα θέματα. Κρίσιμη και η θέση της οικογένειας, όπως κρίσιμη και η θέση των κατηγορουμένων. Λογικό είναι να υπάρχουν εντάσεις. Βεβαίως, οφείλουν όλα τα παιδιά να πούν την αλήθεια, η αλήθεια όπως ο καθένας τη βίωσε. Δεν έχουν να αφαιρέσουν κάτι, ούτε να ωφελήσουν κάποιον. Πρέπει να πούν όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Η οικογένεια έχει το μεγάλο μειονέκτημα να μην έχει δυνατότητα να παρίσταται με συνήγορο, γιατί δεν μπορεί να κάνει πολιτική αγωγή. Αυτό βεβαίως δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της εις το ακέραιον. Και από ό,τι τουλάχιστον είδατε και εσείς και εισπράξατε, η αλήθεια βγαίνει αβίαστα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν επιδιώκουν να παραφράσουν οτιδήποτε. Η εντυμότητά τους είναι σε σπανίζοντα επίπεδα. Δεν θέλουν να αδικήσουν κάποιον. Γνωρίζουν ότι αυτά που οι ίδιοι ενστερνίζονται, ότι είναι αληθή. Έχουν άποψη για το τι συνέβη στο παιδί τους. Αλλά τους βλέπετε ότι παρόλα τα αυτά, μόλον ότι έχουν τη δικιά τους την άποψη, δεν επιδιώκουν να βαρύνουν το κλίμα για κάποιον, δεν λένε πράγματα σε βάρος κάποιου. Θυμηθείτε τη φράση που είπε ο πατέρας: εγώ δεν ήρθα να καταδικάσω, θέλω την αλήθεια από το δικαστήριο. Ότι εκείνο τον οποίο τον ενδιαφέρει να βγει η αλήθεια, κάποιοι άνθρωποι, αν κάναν κάτι, να τιμωρηθούν. Δεν τον ενδιαφέρει το ύψος της ποινής. Δεν τον ενδιαφέρει κάποιος να πάει φυλακή. Θέλει να ακούσει από στόματος δικαστή το τι συνέβη στο παιδί του. Αυτό είναι αυτό που τον ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση. Είναι μια έντιμη, μια πεντακάθαρη, μια αντρίκια εξήγηση. Είναι μια μεγαλοπρεπής στάση ενός ανθρώπου, μολονότι έχασε το παιδί του, μολονότι ακούγονται πράγματα ότι πέσει το παιδί του, μολονότι έχει διαβάσει πράγματα από μια δικογραφία ότι έχει υποστεί το παιδί του, αλλά παρόλα τα αυτά ο ίδιος είπε αυτό που είπε, εννοώντας ότι έχει έναν πρώτον εξάδερφο και βασικά ήταν και με τους άλλους συμμαθητής. Είναι συντοπίτης, είναι από την ίδια περιοχή και καταλαβαίνει τη θέση εκείνου. Μέσα από 5 άξονες θα υλοποιηθεί η αντίληψη της περιφερειακότητας που φιλοδοξεί να εφαρμόσει για την Ήπειρο η παράταξη του Σπύρου Ριζόπουλου Ορίζοντες Ήπειρου. Σήμερα παρουσιάστηκε από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ήπειρου το πρόγραμμα της παράταξης που φιλοδοξεί να φέρει την αλλαγή. Φιλοδοξώντας να είναι ο Περιφερειάρχης όλων των Ηπειρωτών, των μεγάλων έργων, της ανάπτυξης και της εργασίας, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου και επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου, Σπύρος Ριζόπουλος, παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα του συνδυασμού του για την διακυβέρνηση της Ηπείρου στην επόμενη τετραετία. Ο κύριος Ριζόπουλος ανέπτυξε όλους τους άξονες και τις πτυχές της πρότασης δέσμευσης που, όπως είπε, θα αλλάξει την Ήπειρο. Όπως εξήγησε, η νέα αντίληψη της περιφερειακότητας θα υλοποιηθεί μέσα από 5 κεντρικούς άξονες πολιτικής για την Ήπειρο. Ο πρώτος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Η καταπολέμηση της ανεργίας, πέραν της διαμόρφωσης συγκεκριμένων πλαισίων για να μπορέσεις να υποδεχτείς καταρχήν τη διαδικασία της καταγραφής, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα ενεργειών που οδηγούν εκεί. Το ζητούμενο είναι, στα πλαίσια της περιφερειακότητας και της αντίληψης της αλυσίδας αυτής που προτάσει η περιφερειακότητα, να μπορέσει αυτή η αλυσίδα να κλειδώσει όσο πιο νωρίς για να αρχίσει να φαίνεται άμεσα στους δείκτες της ανεργίας.
Ο δεύτερος άξονας είναι τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός. Καταλαβαίνετε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε την πρωτογενή παραγωγή, είτε τον τουρίστα, είτε τον επενδυτή, τον αντιλαμβάνομαι ως επισκέπτη ή καταναλωτή. Συνεπώς, όταν αντιλαμβάνεσαι τον ενδιαφερόμενο έτσι, υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσεις. Πρώτον, πώς θα τον φέρεις, και δεύτερον, εδώ που θα τον φέρεις, τι θα βρει, για να μπορέσεις να ελέγξεις τι θα πει όταν φύγει ή αν θα ξαναγυρίσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ η πρόκληση είναι μεγάλη. Η Ήπειρος είναι εσωστρεφής, η κοινωνία είναι εσωστρεφής, το πολιτικό σύστημα εσκεμμένα επένδυσε σε αυτή την εσωστρέφεια, οπότε η προσαρμογή θα πρέπει να είναι άμεση, διότι οι δύο οδικοί άξονες δεν είναι η αρχή και το τέλος της εξωστρέφειας, διότι την Ήπειρο δεν την πιάνεις οδικός, παρά μόνο αν μιλάμε για Έλληνες. Άρα λοιπόν, το ενδιαφέρον της στρατηγικής να αλλάξουμε όλο το σκεπτικό πώς πιάνεις την Ήπειρο, οδηγεί στον τρίτον άξονα, ο οποίος έχει μέσα δύο βασικά στοιχεία πέραν της ανάπτυξης που είναι αυτονόητο, την ενέργεια και τις υποδομές. Η ενέργεια συνδέεται με το κόστος, το οποίο το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί η Ήπειρος είναι φτωχή και πρέπει να θερμαινόμαστε με φτηνό κόστος, και πρέπει επίσης η ενέργεια να είναι και ένα κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων. Ο τέταρτος άξονας είναι η πρωτογενής παραγωγή. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Εδώ μιλάμε για την αντιστροφή της υπάρχουσας στρατηγικής. Υπάρχει μια λογική η οποία έχει μια επικοινωνιακή έκφραση, η οποία λέγεται από το χωράφι στο ράφι. Και πάμε στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης που σας είπα και πριν. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο έχει αποφευχθεί πάρα πολύ από την περιφερειακή αρχή είναι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εγώ την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τη βλέπω σε ένα κομμάτι καταπολέμησης της σπατάλης και σε ένα άλλο κομμάτι τη βλέπω για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα φύγουμε από τη λογική των απευθείας αναθέσεων και θα πάμε στην λογική των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, την οποία πλατφόρμα ενδεικτικά και συμβολικά, λόγω της τεράστιας αξιοπιστίας που έχει δείξει διαχρονικά στην Ελλάδα η ονομασία, θα την αποκαλέσουμε, εφόσον φυσικά μας το επιτρέψει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως domain, η MoMA. Η δεύτερη δράση ηλεκτρονική θα είναι το Ήπειρος Booking. Νωρίτερα ο κύριος Ριζόπουλος είχε εξηγήσει πως το πρόγραμμα των οριζόντων της Ήπειρου βασίστηκε σε τρία δεδομένα. Το πρώτο μεγάλο δεδομένο είναι τα πολύ μεγάλα έργα, τα οποία με τη λογική τους θα μπορέσουν στο σύνολο να προσφέρουν τα πλεονεκτήματά τους σε όλη την Ήπειρο χωρίς καμία διάκριση. Το δεύτερο είναι, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα υπάρξει απόλυτα διακριτή λειτουργία μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων. Και πάμε στο τρίτο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι η αλλαγή του σκεπτικού του προϋπολογισμού και ο εξορθολογισμός των οικονομικών. Μια πρώτη ανάγνωση της ομάδας τεκμηρίωσης μας αποδεικνύει ότι και φέτος ο προϋπολογισμός στην Ήπειρο θα τρέξει μείον. Αυτό έρχεται σε άμεση σύγκρουση με το γεγονός ότι ανακοινώνονται έργα για τα οποία ουσιαστικά δεν μπορώ και δεν πιστεύω να υπάρχουν τα χρήματα για να πληρωθούν. Το πρόγραμμα της παράταξης Ορίζοντες Ήπειρου διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή προς τους δημοσιογράφους και ήδη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης, προκειμένου να διανεμηθεί στη συνέχεια και στους πολίτες της Ήπειρου. Και αυτό γιατί, όπως ο ίδιος εξήγησε, τα προγράμματα στις εκλογές έχουν την δική τους αξία, ακόμη και αν αυτό δεν αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις. 62% των ψηφοφόρων αποφασίζει βάσει προσώπου. Το 33% αποφασίζει βάση προγράμματος. Και οι υπόλοιποι που είναι οι ρεαλιστές,
αποφασίζουν βάσει προσωπικής σχέσης. Εγώ θα μείνω ότι προσπαθώντας να αλλάξω τα δεδομένα, προσπαθώ να εισάγω μια διαφορετική νοοτροπία, να μπορέσω να μπω σε μια διακυβέρνηση μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί με ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο συνεργασιών να αλλάξουμε την Ήπειρο, και σε αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Για μένα είναι μονόδρομος. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 3 άτομα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων για παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 3 κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει σε ελαιώνα μία μαρμάρινη επιτύμβια στήλη που χρονολογείται στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Ένα ακόμη σημαντικό χτύπημα στην αρχαιοκαπηλεία έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, κατά την οποία συνελήφθησαν στα Σπάτα Αττικής 3 συμμεδαποί ηλικία 44, 43 και 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά συναυτουργία. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων ερευνών και δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων για κατοχή αρχαίου κινητού μνημείου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε ελαιώνα στα Σπάτα Αττικής, όπου διαπιστώθηκε ότι οι 3 κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει μια μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με παράσταση 2 ανδρικών μορφών, διαστάσεων 1,04 επί 0,56 μέτρων και πάχους 0,08 έως 0,12 μέτρων που χρονολογείται στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Η κατασχεθής αρχαιότητα επιδείχθηκε σε αρμόδιο αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το εν λόγω αρχαιολογικής σημασίας κατασχεμένο αντικείμενο θα αποσταλεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Οι συλληφθέντες επρόκειτο να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. Ανά την Ηφίλιο θα ταξιδέψει μέσα από τις οθόνες του κόσμου το Ζαγόρι και το Τσεπέλοβο, όπου και πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της ταινίας Born to be Murdered, αμερικανοϊταλικής παραγωγής. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο στάρ του Hollywood, John David Washington. Στις οθόνες όλου του κόσμου θα ταξιδέψει το Ζαγόρι και συγκεκριμένα το Τσεπέλοβο, καθώς εκεί πραγματοποιείται το βασικό μέρος των γυρισμάτων της ταινίας Born to be Murdered, η οποία είναι αμερικανο-ιταλικής παραγωγής, στην οποία πρωταγωνιστεί ο στάρ του Hollywood, John David Washington, γιος του διάσημου και πολυβραβευμένου με Όσκαρ, Denzel Washington. Αυτές τις ημέρες το Τσεπέλοβο κινείται σε ρυθμούς Hollywood, αφού όλη η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας, το σύνολο των οποίων γίνεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Περισσότερα από 150 άτομα, ηθοποιοί, κομπάρσοι, τεχνικοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί, με δεκάδες αυτοκίνητα που μετέφεραν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, βρίσκονται στην περιοχή. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ιταλός Φερδινάντο Φιλομαρίνο. Η ταινία αποτελεί ένα κοινωνικό θρίλερ και αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας. Κυνηγημένος από αγνώστους, ένας καθημερινός άνθρωπος θα ζήσει μια πρόσμενη περιπέτεια με φώτο την ελληνική ορεινή επαρχία και την πολύβουη Αθήνα. Αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες σε ένα χρόνο από τώρα και μέσα από τις οθόνες το Τσεπέλοβο και το Ζαγόρι θα ταξιδέψει στην Ηφίλιο. Ανάλογες παραγωγές που έγιναν στη χώρα μας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, λειτουργήσαν ως τον καλύτερο πρεσβευτή για τον ελληνικό τουρισμό και για τους τόπους όπου έγιναν τα γυρίσματα. Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη μεγάλη ξένη παραγωγή που θα έχει άρωμα από την Ήπειρο.
Η προβολή λοιπόν για το Ζαγόρι μέσα από αυτή την ταινία θα είναι τεράστια. Και έτσι ο Δήμος Ζαγορίου από την πρώτη στιγμή ήταν άρρωγος και διευκόλυνε όσο μπορούσε τους παραγωγούς προκειμένου να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ανέφερε με δηλώσεις το Δήμαρχο Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου. Είχαμε μια περίοδο γλυκιά στα νούμερα στάτους στην περιοχή. Καλό και θετικό για μας. Θετικό για το γεγονός ότι ήρθαν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή μας, ως επισκέπτες, άνθρωποι που δούλεψαν για την γνωστή αυτή ταινία, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα υπάρχει διαφήμιση του Ζαγορίου σε όλο τον κόσμο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Εμείς από την πλευρά ως Δήμος κάναμε ό,τι μπορούσαμε, διευκολύναμε τους παραγωγούς, έτσι ώστε να αποκτήσουν την καλύτερη εικόνα από την περιοχή μας. Σε μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία προχωρούν για πρώτη φορά το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων και το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος, παρουσιάζοντας το έργο «Ελέφας» του Κώστα Βοστατζόγλου. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη στο Καμπέριο Θέατρο από σήμερα έως και τις 20 Απριλίου. Τον Ελέφα του Κώστα Βοστατζόγλου παρουσιάζει στο Καμπέριο Θέατρο από τις 10 έως τις 20 Απριλίου η νέα συμπαραγωγή του ΔΠΘΕ Ιωαννίνων με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το έργο είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη Λεοντάρη και πρόκειται ουσιαστικά για μια μαύρη κωμωδία. Είναι η πρώτη φορά που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάζεται με το ΔΠΘΕ, κάτι που σημαίνει αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όπως υπογράμμισε η πρόεδρος του ΔΠΘΕ Ιωαννίνων, Αλέκα Βακαλοπούλου. Να σημειωθεί πως η παράσταση είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών. Άλλη μια φορά στην σκηνή του στο Καμπέριο Θέατρο παρουσιάζει μια συμπαραγωγή, μια πολύ σημαντική συμπαραγωγή αυτή τη φορά, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Για πρώτη φορά το ΚΘΒΕ κάνει σύμπραξη με ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναγνωρίζεται η δουλειά που γίνεται και η σοβαρότητα του δημοτικού μας θεάτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αναστασάκη, και την αναπληρώτρια διευθύντρια, την κυρία Τσιμά, που θα είναι απόψε μαζί μας, γιατί είναι παλιοί μας γνώριμοι και αγαπούν πάρα πολύ τα Ιωάννινα. Η συμπαραγωγή λοιπόν που κάνουμε είναι το έργο «Ο Ελέφας» του Κώστα Βοστατζόγλου σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και θα ξεκινήσει στο Καμπέριο από σήμερα Τετάρτη έως το Σάββατο 20 Απριλίου. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο δείγμα θεατρικής γραφής στο νεοελληνικό θέατρο. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πει ο σκηνοθέτης της παράστασης. Εγώ θα ήθελα και πάλι να πω το πόσο σημαντική είναι αυτή η συμπαραγωγή, να καλέσω όλους τους γιαννιώτες να έρθουν στο Θέατρο Καμπέριο και από σήμερα Τετάρτη έως και το Σάββατο στις 20 του μήνα. Τετάρτη και Κυριακή είναι στις 7 η ώρα η παράσταση και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στις 9. Ο Ελέφας είναι μια μαύρη κωμωδία που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της ελληνικής επαρχίας. Ένα φαινομενικά κοινότυπο θέμα αναπτύσσεται με εξεκαρδιστικούς διαλόγους που αποκαλύπτουν όλα τα στερεότυπα πάνω στα οποία είναι δομημένη η ελληνική κοινωνία. Φαλοκρατία, μισογυνισμός, ρατσισμός και εθνική ανωτερότητα. Στο έργο και τις εκπλήξεις που κρύβει, με έντονο μάλιστα και τα ηπειρωτικά χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν ο σκηνοθέτης Γιάννης Λεοντάρης, καθώς και οι ηθοποιοί Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλαος Μαραγκόπουλος και Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Μαζί τους σε επισκηνή θα βρεθεί και η Σοφία Καλεμκερίδου. Είναι μία μίξη ανάμεσα στη θεσσαλική διάλεκτο και κάποια στοιχεία ηπειρώτικα κλπ. Είναι όλο το έργο γραμμένο έτσι και αυτό παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυσκολία και είναι και αρκετά προκλητικό για τους ηθοποιούς να το υπηρετήσουν, αλλά και επειδή προσεγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η ενδοοικογενειακή βία και άλλα ζητήματα, παρεμφερεί με χιούμορ. Αυτό είναι νομίζω και μια από τις βασικές αρετές του, γιατί πολλές φορές αυτά τα θέματα, σκοτεινά θέματα, επηρεάζουν τον θεατή και τον παρακινούν να σκεφτεί όταν δίνονται μέσα από το εργαλείο του χιούμορ. Επομένως, ναι, είναι μια κωμωδία, είναι μια μαύρη κωμωδία όμως, ακριβώς λόγω της θεματικής του. Η παράσταση είναι γεμάτη με
την διάλεκτο, γεμάτη με μουσική υπηρώτικη ως επιτοπλίστων και σε όλες τις μορφές, και στην παραδοσιακή εκδοχή της και στην επεξεργασμένη, όπως για παράδειγμα έχουμε ένα απόσπασμα από τους ΒΙΚ. Νομίζω λοιπόν ότι το κοινό των Ιωαννίνων έχει να βρει πολύ ιδιαίτερα πράγματα σε αυτή την παράσταση, σε μεγαλύτερο ενδεχομένως βαθμό σε σχέση με το αν η παράσταση παρουσιαζόταν σε άλλες πόλεις. Έχει πολλά στοιχεία που παραπέμπουν σε τοπικές αναφορές. Οι θεατές πιστεύω ότι σε όλη τη διάρκεια της παράστασης περνάνε από το ένα συνέστημα στο άλλο και ούτε μια στιγμή δεν μένουν ήρεμοι, δεν ησυχάζουν ποτέ, εκεί που νομίζουν ότι ας αφαιθώ την ίδια στιγμή μπαίνουν σε μια εγρήγορση η οποία τους κρατάει σε ετοιμότητα. Βλέπουν πολλά πράγματα που τους θυμίζουν δικές τους αναμνήσεις και εμπειρίες και πράγματα που έχουν ζήσει. Ταυτίζονται με πολλά πράγματα που θα δούνε στο έργο μας, τα οποία παρουσιάζονται λίγο σκληρά στο έργο, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας κάτι κρύβουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς το έργο αναφέρει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι πολύ βαθιά ριζωμένα στην αντίληψη του Έλληνα για μένα, έτσι πιστεύω. Οπότε όλοι θα βρούμε μια κοινή συνισταμένη με το έργο. Είναι σημαντικό για μας αυτές οι παραστάσεις να έχουν κόσμο. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε. Όσοι δεν έρθετε, μιλώντας με αυτούς που θα έρθουν, έχω την εντύπωση πως θα καταλάβετε ότι είναι μια παράσταση που αξίζει τον κόπο να τη δείτε και να κάνετε τον κόπο για να τη δείτε, οι θεατές που θα έρθετε. Γιατί δεν αρκεί απλά να έρθετε. Πρέπει να καταναλώσετε και ένα ποσοστό ενέργειας για να δείτε και πίσω από τις λέξεις, για να δείτε και πίσω από αυτό που φαίνεται. Χαίρομαι πολύ. Η παράστασή μας είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι και αν σας είπαν οι προηγούμενοι, εμένα θα ακούσετε. Ελάτε να τη δείτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε καθόλου κόπο. Μόνο να έρθετε. Και εμείς αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό της Πέμπτης στην Ήπειρο. Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός αύριο σε Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, ενώ συννεφιασμένο σε Άρτα και Πρέβεζα. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στα Γιάννινα από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσπρωτεία από 13 έως 17, στην Άρτα από 13 έως 18 και στην Πρέβεζα από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019. Και αναμένεται να υποδεχτώ τον υποψήφιο Δήμαρχο Ιωαννίνων, επικεφαλής της παράταξης Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννα Χρήστο Πατσούρα, και αμέσως μετά τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ήπειρου, επικεφαλής της παράταξης Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο, Νίκο Ζήκο. Προς το παρόν, λοιπόν, γεια σας και ό,τι καλύτερο.